και το ντέρμπι συνεχίζεται. Καλά κρατή. Καλά κρατεί το ντέρμπι, καλά κρατάει ο Λίμπερο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 12 λεπτά μετά τις 10, μισό λεπτάκι να το βάλουμε πλέον στο μιούτ. Πήρατε την είδηση σε πρωτογενή βαθμό με το που μπήκε το γκολ. Εντάξει, κάνα μισό λεπτό μετά την επίτευξη του 2-2 από τον Diego Costa. Για όσους είναι εκτός κλίματος, διεξάγεται το τέταρτο χρονικά παιχνίδι του Μουντιάλ της Ρωσίας. Ξεκίνησε πριν από περίπου 10 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. Πορτογαλία-Ισπανία 2-2, μακράν και λόγω και βάση ονομάτων παικτών που συμμετέχουν εκεί, αλλά και βάση της εικόνας του αγώνα που αναμενόταν κιόλας. Είναι μακράν το κορυφαίο παιχνίδι του τουρνουά μέχρι στιγμής. Εντάξει, δεν έχουν γίνει και πάρα πολλά παιχνίδια, μόλις το τέταρτο είναι αυτό. Ο Ρονάλντο με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος στο 4 εκτέλεσε εύστοχα τον Ντεχέα γράφοντας το 1-0 και παράλληλα κάνοντας ρεκόρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε πολύ κόσμο λόγω του χαρακτήρα του, αλλά δεν γίνεται να μην τον παραδεχτείς. Είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Βλέποντας τα νούμερα του, δεν μπορείς να τον αμφισβητήσεις σε καμία περίπτωση. Ο Ρονάλντο, ο οποίος βέβαια έχει πετύχει 2 γκολ στο σημερινό παιχνίδι, έτσι, έκανε και το 2-1, ενώ 2 γκολ έχει πετύχει για την Ισπανία και ο Diego Costa, ο Βραζιλιάνος, ο Naturalizé. 2 Ρονάλντο, 2 Diego Costa, 2-2 το Πορτογαλία-Ισπανία, το πρώτο γκολ του τουρνουά μέχρι στιγμής. Αλλά για να επιστρέψουμε στον παίκτη που κι αυτός κακά τα ψέματα φαινόμενο είναι, μπορεί να έχουμε μάθει να λέμε φαινόμενο τον αρχικό τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, τον Μανίσιο, που ήταν σκέτο τον Ρονάλντο, χωρίς Κριστιάνο, τον Λουίς Ναζάριο Νταλίμα Ρονάλντο, όπως τον λένε και τα λοιπά, τον Ασιμέντο. Αλλά και αυτός είναι φαινόμενο. Με το γκολ, μετά γκολ που πέτυχε σήμερα, έγραψε ρεκόρ, καθώς έχει σκοράρει πλέον για 8 συνεχόμενες, για 8 σερί μεγάλες διοργανώσεις, Euro Mundial, Euro Mundial, Euro Mundial. Την αρχή την έκανε στο Euro, στην πρεμιέρα του Euro του 2004, αν θυμάσαι, Βασίλη Καβαδία, που είχαμε κερδίσει τους Πορτογάλους στον Τραγκάο 1-2, ναι, με Καραγκούνι, Μπασινά και τα λοιπά. Ο Ρονάλντο είχε σκοράρει και έκτοτε σκοράρει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις που έχει λάβει μέρος, δηλαδή 8 συνολικά. Euro Mundial, Euro Mundial, Euro Mundial, Euro Mundial. Έτσι το έχει κάνει. Ενώ τώρα έχουμε και άλλο γκολ. Το γυρίζει η Ισπανία με Νάτσο. Κάτσε. Περίμενε. Στο 58. Ματσάρα. Μπήκε στην ενδεκάδα αντί του Γαρβάλιο που δεν είναι έτοιμο. Από τα αριστερά οι Ισπανοί, ο Νταβίτ Σίλβα κάνει πολύ ωραία προσπίση, εντάξει, στρώνεται η μπάλα στον Νάτσο και με ένα βρωμόσυτο δοκάρει και μέσα, το πιάνει πολύ ωραία, του στρώνει η μπάλα, είναι αυτό που λένε μαλλί που στρώνει, αυτή είναι η εκφράση που έχει καθαδία, είναι το μαλλί που στρώνει. Λοιπόν, του στρώσε η μπάρα πάρα πολύ ωραία και βρίσκει δοκάρι και μέσα. Άμα σε θέλει, για να δούμε λίγο. Ο Φερνάντο Ιέρο πανηγυρίζει για αυτός, αρκετά συγκρατημένα. Ο άλλοτε αρχηγός και της Εθνικής Ισπανίας και της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έτσι επιστρατεύτηκε άρον-άρον για να καλύψει το κενό του Λοπετέγκη. Λοιπόν, πολύ ωραίο παιχνίδι. Με αυτό θα αναλωθούμε σε πρώτη φάση. Μέχρι να τελειώσει, δεν έχετε ρεπορτάζ ούτε σούξιμου ξουμανταλάκια. Όποιος θέλει, είναι από τώρα ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Αν θέλετε να κάνουμε κουβεντούλα, να σχολιάσουμε το παιχνίδι, γενικά να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, όχι μόνο εδώ στον Λίμπερο, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Αν εξαιρέσουμε τα πραγματικά σημαντικά ζητήματα, τα κοινωνικο-οικονομικά. Το τεράστιο, το μεγαλύτερο γεγονός από όλα τα υπόλοιπα του πλανήτη για ένα μήνα ακριβώς. Έτσι έχουμε σήμερα 15 Ιουνίου. Μέχρι τις 15 Ιουλίου θα έχουμε Μουντιάλ. Εντάξει, όχι κάθε μέρα, βέβαια, αυτές 30 μέρες κάθε μέρα παιχνίδια. Θα υπάρχουν κάποια διαλύματα μετά στις φάσεις των νοκάουτ από τους 16 και μετά. Και η πλάκα είναι εσύ, Βασίλη Καβαδία, που είναι δεύτερη μέρα του Μουντιάλ σήμερα και γυρνάει και εκεί και μου λέει «Και πότε τελειώνει το Μουντιάλ?» Ξέρεις, είναι δεύτερη μέρα. Ούτε καν. Ξέρεις, είχε Μαρόκο Ιράν, ας πούμε, στην τηλεόραση. Σου λέει τώρα τι Μαρόκο Ιράν, πλάκα μας κάνεις, φίλε, θα τα βλέπεις και αυτά. Λοιπόν, και ερώτηση από τη δεύτερη μέρα. Και πότε με τελειώνει το Μουντιάλ? Και τη λέω σε ένα μήνα ακριβώς. Λοιπόν, δοκάρι.
Ναι. Που και, εντάξει, και ξέρει τη μούρλα μου και τη δουλειά μου και αυτά χρόνια, έτσι, αλλά δεν είναι, ρε φίλε. Κοίταξε, για να είμαστε δίκαιοι, και εμείς, αν είχαν οι γυναίκες ένα αντίστοιχο, ας πούμε, κόλλημα με μια. Πώς θα το πούμε, Μουντιάλ. Να ήταν, ξέρω εγώ, ένα τουρνουά χορού, ρε παιδί μου, έτσι, για ένα μήνα, κάθε 4 χρόνια. Και να έχει κάθε μέρα, ξέρω, παραστάσει με μπαλέτα, με σύγχρονους χορούς και breakdance κτλ. Και να είναι τώρα, επειδή μου ξεσημανάζει, να μου παρατήσει τα παιδιά, ας πούμε, να κλαίνε στους μπαμπάδες και αυτό το λέμε είναι χορό, ας πούμε. 3, 4 και 5 ώρες την ημέρα. Και εμείς λίγο θα. Θα γυρνούσε λίγο το μυαλό μας, είναι η αλήθεια. Αλλά έχει πολύ γέλιο, γιατί ήταν μόλις η δεύτερη μέρα, ούτε καν δεν είχε ολοκληρωθεί η δεύτερη μέρα του Μουντιάλ. Και μου λέει, και πότε με τελειώνει το Μουντιάλ. Αχ, ωραίες καταστάσεις. Και το μαρτύριο της είναι ότι πλέον δεν είναι κάθε 4 χρόνια. Είναι κάθε 2. Γιατί είναι στο ενδιάμεσο και η τετραετία των Euro. Δηλαδή πάει Euro μετά από διετία Μουντιάλ, μετά από διετία Euro. Είναι. Άμα βάζεις και τα Copa America μέσα, που εγώ τα βλέπω κιόλας και τα Copa America, βάζω ξυπνητήρι τα βράδια και τα. Ναι, όντως. Και όταν έχεις και από μια χρονιά με Champions League, με σουκού γεμάτα πρωταθλήματα, Παρασκευή βράδυ, έλα να δούμε ταινία μπάχη Β' Γαλλίας. Είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Για διαζύγιο μας κόβω, χαλαρά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Βραδάκι Παρασκευής 15 του Ιούνιου. Λόγω καιρού δεν νομίζω να φύγατε πολύ για Χαλκιδική. Ίσως αύριο το πρωί κάποιοι να κάνετε την σκασιά σας, αν είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες. Αλλά πολύ νερό και χθες και σήμερα. Έτσι, όχι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά σε ικανές ποσότητες για να κάνουν αρκετό κόσμο να μείνει στο κλινόν άστη. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 εδώ στον Λίμπερο, 107,4, εκπομπή Μπαλαντέρ, Θανάσης Χιλώνης στο μικρόφωνο και σήμερα μόνος. Θα μιλήσουμε φυσικά διεξοδικά και για ρεπορτάζ Άρη και για Μουντιάλ με τον Νίκο Παδόπουλο στην συνέχεια, αλλά δική μου πρόταση είναι μέχρι να τελειώσει το μάτς, προφανώς δεν θα πάμε σε διάλειμμα στις 10.30, μέχρι να τελειώσει το μάτς να κάνουμε κουβεντούλα για Μουντιάλ. Είναι και πολλοί κόσμος που βρίσκεται στο τιμόνι ή στη δουλειά του γενικότερα και δεν μπορεί να βλέπει το παιχνίδι. Θα σας μεταφέρω εγώ τα τεκτενόμενα στο Σότσι. Εκεί νομίζω είναι η πόλη που διεξάγεται το μάτς. Είχαμε πριν από λίγο κόρνερ για την Πορτογαλία, το οποίο πέρασε να εκμετάλλευε, και τώρα ο Ίσκο φεύγει στην αντεπίθεση. Επαναλαμβάνω, Πορτογαλία-Ισπανία 2-3 με πολύ ωραία γκολ και ειδικά του Νάτσο, με το οποίο γύρισαν το παιχνίδι οι Ισπανοί. Με τον γκολ του Νάτσο Φερνάντες την έπιασε γεμάτα με εξωτερικό φάτσο και μπάλα βρήκε δοκάρι. Ήταν άπιαστο για τον Ρουί Πατρίσιο. Ο Ντεχέα φέρει μεγάλη ευθύνη στο δεύτερο γκολ των Πορτογάλων, στο 2-1 του Κριστιάνο Ρονάλντο. 2 γκολ και ο Ντιέγκο Κώστα. Το πρώτο, μάλλον προηγήθηκε επιθετικό φάουλ. Τι μάλλον, έκανε επιθετικό φάουλ ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος συχνά πυκνά έτσι κάνει επιθετικό φάουλ στην διεκδίκηση της φάσης. Αλλά μόνο και μόνο επειδή το έκανε πάνω στον Πέπε. Αθωώνεται ο διαιτητής για το ότι δεν το υπέδειξε. Δηλαδή, ρε, εσύ, Πέπε, έχεις σκοτώσει κόσμο και κόσμο. Ναι, σίγουρα έπαιξε ρόλο. Σου λέει, ρε Πέπε, σάλτα και τέτοια να πούμε. Έχει σκοτώσει κόσμο και κοσμάκι, έχει πατήσει με τις τάπες πόσους επιθετικούς κτλ. Πάρε τώρα το επιθετικό στο φάουλ. Εντάξει, ο Ντιέγκο Κώστα κιόλας τους ζάλισε, κανονικά τους χόρεψε τους Πορτογάλους αμυντικούς. Είναι φορ μεγάλης κλάσης. Λίγο βαρύς, λίγο έτσι τσογλανάκος, αλλά χρειάζονται και αυτοί. Είναι ένας παίκτης που είναι ένα στυλ παίκτη βασικά που έλειπε από την Ισπανία διαχρονικά. Γιατί ας πούμε και ο Φερνάντο Τόρες ήταν μεγάλο φορ, αλλά ήταν ντελικάτος φορ. Ο Βίγια, μεγάλο σκόρερ, αλλά και αυτός ήταν σφινόζος και έτσι. Ναι, και ο Ραούλ τα τέτοια φάση. Ο Ντιέγκο Κώστα είναι άλλη, ρε παιδί μου, κοψιά επιθετικού. Είναι το βαρύ φορ, το οποίο έλειπε διαχρονικά από την Ισπανία. Η Ισπανία, η οποία είναι και πάλι στην επίθεση, 64 είμαστε, κατάμεσο το γήπεδο, κάτι το οποίο δεν έγινε στο απογευματινό παιχνίδι, ανάμεσα στο Μαρόκο και το Ιράν, 0-1 με γκολ για τους Ιρανούς. Να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, 23-10, 2-87 και 3-8. Τα λέμε και μέσω μηνυμάτων FM και ενώ το SMS αποστολή στο 54526, με χρέωση 1,24 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένος ή συμβεβλημένοι. Τα λέμε και μέσω Facebook στο λογαριασμό μου. Θανάσης Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες SS και Y στο Κυλώνης. Κλινονάστη μόνο την Αθήνα βρε. Ναι, μόνο την Αθήνα λένε κλινονάστη. Αυτό για να πω την αλήθεια δεν το γνώριζα. Γραμμή έχουμε, γραμμή. Καλησπέρα. Έλα ρε αγόρι, την ονόματε καλησπέρα. Έλα ρε Θανάση, τι γίνεται. Έλα να μιλήσουμε για μπαλίτσα. Το βλέπεις το μάτς, το βλέπεις προφανώς.
Όχι, δεν το βλέπω γιατί είμαι στη δεύτερη δουλειά μου. Ωραία, ωραία. Γιατί πρέπει να κάνεις ναι. δύο-τρεις δουλειές για να ναι. Το ωραία δεν το λέω γιατί είσαι σε δεύτερη δουλειά από ό,τι είπες, γιατί προφανώς υπάρχει ανάγκη για να είσαι σε δεύτερη δουλειά. Αλλά ξέρεις, ήταν παιδί μου αποδεκτημένη ταχύτητα. Είδα τα μεσημεριανά μου, εντάξει. Ναι, και εγώ τα είδα. Τα έχω δει όλα μέσα στιγμή. Εκείνα έχουν τη δικιά τους. Το Μαρόκο, ρε φίλε, αδικείται. Δηλαδή είναι κρίμα. Έπαιξε, στο πρώτο μήχρο έπαιξε πολύ καλή μπάλα το Μαρόκο. Ναι, μπορούσε να προηγηθεί. Και έχασε με αυτογκόλ στην τελευταία φάση του αγώνα, το οποίο τώρα είναι και ρεκόρ αυτό, έτσι. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ κερδίζει η ομάδα, μάλλον όχι κερδίζει η ομάδα, μπαίνει αυτογκόλ στις καθυστερήσεις. Και μάλιστα το έβαλε το Ιράν που στο δεύτερο ημίχρονο, βάσει στατιστικής, δεν είχε ούτε ένα σούτ στην αντίπαλη εστία. Έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο, το Ιράν παίζει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, πολύ σκληρό, πάει στο πολύ συχνό φάουλ, καταστροφή του παιχνιδιού. Και αν θα βγάλει κάποια επίθεση ή αντεπίθεση, έβγαλε κανένα δύο-τρεις. Αλλά και αυτοί είναι τσαπατσούλιδες. Τσαπατσούλιδες, ναι, ναι. Και οι Μαροκινοί τσαπατσούλιδες, ναι, ναι. Και οι Μαροκινοί τσαπατσούλιδες είναι. Αλλά έχουν ταλέντο, δηλαδή οι Μαροκινοί στο πρώτο ημίχρονο παίξαν πολύ καλή μπάλα. Στην αρχή όπως ξεκίνησε το μάτι. Ναι. Έλεγα ότι θα το κάνουν, ναι, αλλά τους εκνευρίσανε ναι. και δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν έτσι. Παρατήρησες κάτι, δεν μου λες, είχες ανοιχτό ήχο όταν έπρεπε στο παιχνίδι. Ναι. Νομίζω και χθες, πάντως σήμερα επειδή συμμετείχαν στο παιχνίδι τρεις Ιρανοί που παίζουν σε ελληνικές ομάδες, λες και υπάρχει ναι. φίλε διαταγή από τους ηθήνοντες στην ΕΡΤ να μην αναφέρονται τα ονόματα ελληνικών ομάδων στις περιγραφές. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και για τον Μασούτ όταν μίλησε, και για τον Σαριφάρ και για τον Χατζησαφή, δεν είπε ποτέ τις λέξεις ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Είπε οι Έλληνες εντός εισαγωγικών, είπε, μου ξέφυγε εμένα, εντάξει, οκ. Μια φορά τους είπαν. Δεν νομίζω να δόθηκε τέτοια. Πάντως μου έκανε εντύπωση, γιατί όποτε άκουγα αναφορά σε αυτούς τους τρεις παίκτες, δεν άκουγα ποτέ, ρε παιδί μου, τη λέξη ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Και μου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση. Πάντως ήταν πολύ κοιμή σα αυτό που μετέδιδε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κρίνω συνάδελφο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όχι όλες, αλλά ναι, οι σημερινές ήταν λίγο slow. Θα πω λίγο κάτι κακοπροαίρετο. Ρε φίλε, δημόσιοι υπάλληλοι είναι και έχουν τη δημοσιοϋπαλληλίστικη νοοτροπία, όσο και αν δεν αρέσουν κάποιους δημοσίους υπαλλήλους οι απόψεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Γιατί αν δεν είσαι ζωντανός, ρε φίλε, όταν μεταδίδει. Πρέπει. Δηλαδή, ας σου πω ένα ναι. παράδειγμα, ρε φίλε. Ισίδωρος Πρίντεζης. Ό,τι άθλημα και να μεταδώσει ο άνθρωπος αυτός, κάθεσαι και το βλέπεις, ναι, ακόμα ναι. και να το ξέρει. Ναι, είναι εντάξει, παράδειγμα προς μίμηση. Μπορεί να έχει με αυτά τα γάτια που μπορεί να σε πάρει και ο ύπνος. Να... Έτσι στα ίδια. Αυτό φίλε, ναι. Ο σωστός επαγγελματίας, ο αθλητικογράφος και να μην το ξέρει ένα άθλημα, θα κάτσει να μελετήσει, να διαβάσει κανονισμούς, ιστορία αθλήματος κτλ. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, την απογευματινή τη μετάδοση, δεν ξέρω καν το όνομα του συναδέλφου, αλλά πέραν της απλής περιγραφής του αγώνα, ας πούμε, ότι πήγε μπάλα σε αυτόν, έδωσε πάση κτλ. Δεν έμαθα κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή, άντε, εγώ πες και ταξίω για την δουλειά μου, έτσι. Δεν μαθαίνει τίποτα. Αυτό αγόρι μου πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή εκεί που έλεγε ας πούμε για τον Μπεχάντα, άσε που τους τόνιζε σε λάθος τέτοιο, γιατί είναι Μαροκινοί είναι γαλλόφωνοι, άρα στη λίγο πρέπει να τονίζονται. Τέλος πάντων, ας πούμε όταν είπε για τον Μπεχάντα, εγώ πρέπει να πει ότι πριν από λίγα χρόνια είχε πάρει πρωτάθλημα στη Γαλλία με τη Μομπελιέ, έχοντας συμπέκτη τον Ζηρού από τα πιο γνωστά ονόματα κτλ. Τίποτα. Ο Μπεχάντα με σπουδαία καριέρα. Εκεί, τελεία. Κάτσε ρε φίλε, πες κάτι. Μαρόκο είναι. Να μάθει ο άλλος δεν ήταν που στέλνει το Κριστιανό Ρονάλντο που τα ξέρουμε όλοι. Σε πολλές λεπτομέρειες, πήγες τώρα σε πολλές λεπτομέρειες και πάλι θα το πω, δεν χρειάζεται ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί πέρα με άλλα κριτήρια τώρα. Άστο δεν τώρα, ξέρω τώρα, τα κριτήρια δεν μπορώ να τα ξέρω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Άστο τώρα μην το ψάχνεις τώρα, εντάξει, ο κάθε πικραμένος σε πιάνει ύπνος τώρα, σε παρακαλώ, πάμε παρακάτω. Κουαρέσμα έβαλε. Έβαλε Κουαρέσμα νομίζω, όχι, έβαλε Κουαρέσμα. Στην θέση νομίζω του Μπερνάρδο Σίλβα, νομίζω, δεν είμαι σίγουρα, αλλά έβαλε Κουαρέσμα σίγουρα. Κοίταξε να δεις. Και βγαίνει ο Ινιέστα. Ο γιος μου το έχει με χ πληρώνεται και... Το έχει παίξει πολύ κοσμοσχή. Το έχει παίξει πολύ κοσμοσχή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν είδα τα πρώτα τρία παιχνίδια να λήγουν no goal, τελευταία στιγμή πηγάρισε κάτι στο goal, γιατί λέω, ήταν και το ζευγάρι φύση του αγώνα τέτοια. Το είχα και ένα ποντάρισμα του άλλου ακριβές σκορ, αλλά έβαλα και στο goal και ήταν ξεκούραστη πληρωμή. 24. Με διαφορά το πιο ποιοτικό παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Ήταν και αναμενόμενο, έτσι. Ήταν αναμενόμενο. Ναι, και είναι και για να έχει και τέτοια διακύμαση, είναι όντως το καλύτερο παιχνίδι. Ναι. Τέλος πάντων και η Αίγυπτος έφαγε γκολ στο 90, το πάλεψε πάρα σωστά. πολύ.
Και βέβαια η Ουρουγουάη έκανε τρία μάτια με το Σουάρες. Είχε το δοκάρι. Είχε την απόκριση του Πρόσεξε, δεν μπορεί να πει ότι κέρδισε άδικα. Βέβαια δεν έπεσε με την εμφάνιση. Εμένα δεν μ' άρεσε η Ουρουγουάη καθόλου. Αλλά κέρδισε. Δηλαδή, αν έπρεπε να κερδίσει μια ομάδα, όντω η Ουρουγουάη ήταν αυτή. Δεν σε άρεσε η Ουρουγουάη που έκανε τρία μάτια, ένα δοκάρι, δυο σουτ που βγάζει ο τερματοφύλακα. Δεν σου άρεσε η Ουρουγουάη. Δηλαδή, τι άλλο να έκανε, ρε φίλε. Δηλαδή, εσένα η εμφάνισή τη. Και η αντίπαλη, ρε φίλε. Ναι, σίγουρα. 100%. Να κάνεις το δυνατό λιγότερα. Και όμως αυτοί βγάλανε με μια Αίγυπτος η οποία εμένα μου άρεσε σαν ομάδα. Καλή ήταν, ναι, σοβαρή ομάδα. Σοβαρή ομάδα. Δεν έπαιξε και ο Σαλάχ. Εντάξει. Ναι. Με τον Σαλάχ δεν είναι άλλη ομάδα λογικά. Αν εκεί μπροστά ήθελα λίγη ποιότητα. Με τον Σαλάχ πιστεύω ότι μπορούσαν να κάνουν και ένα γκολ ή να κάνουν 2-3 μεγαλύτερες ευκαιρίες. Τέλος πάντων, και εκείνοι όμως χάσανε στο 90 που λες ρε πού στο 90 και βάλε το 90 και εκεί στο 90. Εγώ θα ήθελα να πω το Χατζησαφή που σφυρίζει φάουλ, παίρνει την μπάλα, πάει να τα εκτελέσει, τη φυλάει, κοιτάει ψηλά τον ουρανό. Ναι, το φιλί το είδα, ναι, ναι. Ναι, βγάζει ο Σαλάχ, ναι. Ο Αλάχ και ο Μαλάχ. Ναι, ναι, εντάξει βέβαια, όλοι τη φυλάνε την μπάλα. Ρε φίλε, ειδικά τώρα, σε πέναντι κεφάλου τελευταία στιγμή όλη τη φυλάνε, ας πούμε, εντάξει. Πολλές φορές μιλάμε και λέμε ότι αν υπάρχει με την καλή την έννοια, με την κακή την έννοια, όπως σας πάρει το Θεός του ποδοσφαίρου, ναι ρε φίλε, υπάρχει. Τι μου λες τώρα, κάνει την εκτέλεση και παίρνει νίκη ή ο άλλος κάνει την εκτέλεση, μπαίνει γκολ στο 90. Δεν υπάρχει τώρα κάτι καμιά φορά. Βάλ τα κάτω. Είναι. Κάποια πράγματα είναι. Οι πλανήτες ήρθαν στην ευθεία. Είναι της μοίρας που λέμε αυτό. Οι πλανήτες ήρθαν στην ευθεία και έγινε αυτό που έγινε. Και έκανε. Ωραία κεφαλιά ψαράκι έκανε ο τέτοιος, έτσι. Αυτός ο Μπουχαντούς, πώς λέγεται κτλ. Κεφαλιά ψαράκι, αν ήθελε να σκοράρει, πιστεύω άλλο θα πήγαινε η μπάλα. Ναι, έτσι είναι. Αν ήθελε να το σκοράρει, πιστεύω άλλο. Α, και κάτι ακόμα, επειδή θα βγει μετά ο Παπαδόπουλος, ναι. ο μεγάλος παίκτης σου, ο συμπαίκτης σου, τι έγινε, από τις 6.30 μέχρι τις 7, ναι. Είχατε ένα τέταρτο διαφήμιση, ναι. Επανέρχεται στο στούντιο, ναι. Και περιμένω να ακούσω κάτι, αρχίζει στις 7 παρατέταρτο να μιλάει για τις διαφημίσεις, ξέρω εγώ, όχι η πίτσα, όχι η μίτσα, όχι η ρίτσα, πάει 7 παρα 10 ήτανε. Και άντε να πει μια τελευταία είδηση για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ, μίλησε 7 λεπτά στο τελευταίο μισάωρο και κλείσε την εκπομπή. Ναι. Και αυτοί πληρώνονται τώρα. Ναι ρε φίλε, και άμα σου πω ρε φίλε, και τι λεφτά παίρνει να παίζουν να μαλλιάσουν, εντάξει δηλαδή. Ναι ρε, πληρώνεται και ο Παπαδόπουλος. Όχι απλά πληρώνεται φίλε, μιλάμε γκράου και παχυλός ο μισθός. Λοιπόν, άκου να δεις τι παθαίνω μια φορά, γιατί κάνω, σου είπα, και δεύτερη δουλειά, ναι. Κατά τις τρεις δουλειές, εξαιρετικά τις επαναλαμβανόμενες εκπομπές, είναι η εκπομπή του Φαλτίδη με του Σαββόπουλου, δεν την είχα ακούσει, ναι. Το μεσημέρι γιατί είχα κοιμηθεί, αρχίζει στις 3 και κάτι, 4:10 τελειώνει. Λέω, τι έγινε ρε ο Καβώτα. Τι ώρες δεν είναι οι εκπομπές, 4:10 γιατί τελείωσε. Οι άλλες όλες, τα άλλα όλα τα λεφτά ήταν διαφημίσεις. Εντάξει, να έχετε διαφημίσεις, να παίρνετε κανένα φράγκο. Είναι το μοναδικό έσοδο για τα ραδιόφωνα. Το μοναδικό έσοδο. Γιατί είναι δύσκολη καιρή, ναι. Βλέπεις δεν παίρνει κανένας, όλοι βλέπουν το μάτς. Μόνο κάτι χτυπημένοι που δουλεύουν να μπουν να σε πάρουν. Μα και εγώ αυτό άνοιξα τώρα γραμμές για κάτι σαν εσένα ή για ταξιτζίδες και τα λοιπά, για επαγγελματίες οδηγούς γενικότερα. Αυτοί και κάποιοι που είναι στη δουλειά και δεν μπορούν να βλέπουν το παιχνίδι. Ναι, ρε. Για αυτούς είναι το ραδιόφωνο τέτοιες ώρες. Συμβαίνει και αυτό. Φυσικά. Αλλά να ξέρεις, πολλοί κόσμος το έχει βάλει σήμερα εκεί. Ναι. Γιατί δεν πιστεύανε την Ισπανία με όλα αυτά τα θέματα που είχε. Δεν την πιστεύανε την Ισπανία και πολλοί παίξανε και τον Άσο. Κάτσε, βέβαια, ακόμα είναι στο 75. Εμάς έχει ακόμα πολύ μαζί με τις καθυστερήσεις και 20 λεπτό. Εδώ γίνανε. Πάντως δεν πιστεύω να μπει μετά το 85 γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Α, γιατί μην το λες. Τι? Μέχρι στιγμής πάντως μπαίνει συνέχεια. Χθες δηλαδή στο Ρωσία, Σαουδική Αραβία 5-0 μπήκανε 2 γκολ από το 90 και μετά. Της Ουρουγουάης μπήκε στο 90 και του Ιράν μπήκε στο 94-95 από όταν μπήκε. Ναι. Μα γι' αυτό σου λέω νομοτελειακά, ρε φίλε, δεν γίνεται 4 στα 4 να έχει γκολ παιχνίδια μετά το 90. Καλά, έχεις δίκιο, ναι, γιατί και εγώ, ας πούμε, το γκολ στο αυτό που παίζει τώρα, νομοτελειακά το ποντάρα. Λέω, εντάξει, βγήκανε 3 μάτς, no goal. Δεν γίνεται και το άλλο που είναι και καλές ομάδες και οι δύο. Να μην σκοράρει.
Ναι, μπράβο. Θέλει και λίγο εξυπνάδα. Ρε, ναι, ναι, θέλει λίγο. Να, ξέρεις τι, ειδικά σε τέτοια τουρνουά που είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια και το ένα μετά το άλλο, αναγκαστικά ναι. Μπαίνεις σε αυτή τη λογική. Δεν έχουμε πρωτάθλημα. Αν και το σημερινό ναι. Δεν βγήκε. Ναι. Έχουμε αύριο 4 παιχνιδάκια. Τι διάολο. Δεν μπορούν να κάτσουν τα 2. 4 παιχνιδάκια, εκ των οποίων τα 2 έχουν και πολύ καυτό φαβόρι, ε. Γαλλία, Αυστραλία και Αργεντινή, Ισλανδία. Μπράβο. Σκέψου τώρα να κάτσει εκεί καμιά ισοπαλία. Και, μπράβο. Και τα δύο λοιπόν τα παιχνιδάκια αυτά που έχει ισοπαλία πάνω από 4 να κάτσουν εκεί. Δηλαδή, στο Γαλλία, Αυστραλία ισοπαλία γίνεται κοντά στο 7 και στο Αργεντινή, Ισλανδία κοντά στο 5. 5-7, 35. Ναι. Α, εσύ θες και τα δύο. Θες και τα δύο. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή θες να στείλεις όλο τον κόσμο αδιάβαστο. Μα γιατί δεν. Εντάξει, είναι μπάλα, είναι μπάλα. Ναι, ναι. Τα δύο σημερινά είναι για χείρε, φίλε, τα μεσημεριανά και λίγουν με νικητή. Και τα δύο έτσι, είναι για ισοπαλία. Ναι, ρε, είναι μπάλα, είναι πολύ. Πολύ εδώ ρε, εσύ τα άλλα, δεν ξέρω αν ακούσεις θες. Στο Ρωσία, Σαουδική Αραβία που λήγει 5-0 και είναι περίπατος των Ρώσων. Ναι. Αν δεις τα στατιστικά, έχουν κατοχή μπάλα οι Σαουδάραβες και σχεδόν τις διπλάσιες ολοκληρωμένες πάσες. Και το μάτς έχει λήξει 5-0 εις βάρος τους. Δηλαδή είναι αυτό που λένε οι προπονητές, πώς μπορείς να πεις ψέματα με τη στατιστική, με τα νούμερα. Το ποδόσφαιρο είναι, δεν έχει άλλη. Μην κοιτάς τώρα που λέμε 27 τελικές και το ένα ναι, και το ναι, άλλο. Ναι, καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Είναι το πιο μυστήριο άθλημα από τα ομαδικά. Έχει την ανομαλία του μέσα. Είναι αυτό που έλεγε. Έχει την ανομαλία που λες με την Ουρουγουάη. Δεν μου άρεσε, δεν έκανε και σου λέω. Ναι, τρία μάτσα ο Σουάρες, Μποκάρι, ο Καβάνι, δύο αποκρούσεις μεγάλες ναι. Ο τερματοφύλακας. Τι να λέμε, άδειε, τι άλλο να κάνει. Σωστά. Εκείνο ο Σουάρες δηλαδή ήταν για σκότωμα. Ναι, δεν ήταν καλό σήμερα. Ούτε ο Καβάνι έβγαλε μάτια, αλλά ήταν λίγο πιο δραστήριο από τον Σουάρες. Ο Σουάρες ήταν σε κακή μέρα. Τέλο πάντων, θα έχει αύριο φάση, γιατί ξεκινάει αύριο τη μία. Δηλαδή, αύριο έχει παιχνίδι στη μία, στι 4, στι 7 και στι 10. Ναι, πρόσεξε τώρα, θα πιούμε ούζο στι μία. Ναι. Έτσι, με το που θα τελειώσει, αν είμαστε καλή παρέα και συνεχίσει τον Ταλαβέρι, ναι. Θα πιάσουμε μέχρι το απογευματινό. Ναι. Και μετά θα πάμε σπίτι, ξέρω εγώ, το απόγευμα και θα την πέσουμε στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, κατά τι 7. Ούτε χρόνο να κοιμηθούμε να ρίξουμε μεσημεριανό, δεν μα αφήνουν, φίλε. Έτσι που συνεχόμενα τα μάτς. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω, έβλεπα σήμερα το Αίγυπτος Ουρουγουάη με καλή παρέα και πήραμε εκεί τσιπουράκι και τρώγαμε ψαράκι το μεσημέρι. Και με το που μετά το 70 και αφού είχε τελειώσει το φαγητό και τα τσίπουρα, τα μάτια μου κλείνανε. Χωρίς πλάκα. Δηλαδή, έπεισε τον εαυτό μου να είμαι έτοιμος να με πάρει ύπνο στην καρέκλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι και το έχω ξαναπεί. Είναι η περίοδος αυτή, είναι η πιο κουραστική περίοδος να ακούς ρεπορτάζ για τις ομάδες. Α, ναι, ναι, ναι. Δεν αντέχετε. Ναι. Και ευτυχώς που έπεσε αυτό, γιατί ρε φίλε, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ποιος θα πάρει, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι κουραστικό. Αλλιώς αναμασάστε και τα ίδια. Ναι, τώρα. Κάθε μέρα. Τι θα με πει ο Παπαδόπουλος σήμερα, όχι μπήκαν οι μπουλτόζες στο Χαριλάου και πήρανε το χόρτο. Ναι, ναι, θα κάνει και ο Άρης Αγία Σοφιά νούμερο 2. Άντε, μπράβο, ναι, διαλύσεις, εντάξει, άστο, μην το ψάχνεις. Τέλος πάντων. Ωραία. Εντάξει, αύριο κάλε δύο χικάκια αυτά τα δύο τα χικάκια. Όχι, εντάξει, ναι, ναι, κοίταξε, στο Γαλλία, Αυστραλία θα παίξω βαρβάτο over μάλλον. Να ξέρεις. Και στο Κροατία-Νιγηρία. Βλέπω πολλά γκολ σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Στο Γαλλία-Αυστραλία και στο Κροατία-Νιγηρία. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο είναι Αργεντινή-Ισλανδία. Αργεντινή-Ισλανδία στις 4 και στις 7 έχει Περού-Δανία. Αυτό το Περού-Δανία δεν μπορεί. Δηλαδή φαίνεται για τη σημεντωμένο χ. Αυτό να ξέρεις ότι είναι το πρώτο 0-0 του τουρνουά. Κάπως έτσι. Γι' αυτό σου λέω. Σημεντωμένο χ. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να μην έχει η αγωνιστική ρεπερδίδα. Κάτσε, μπορεί να έχει το σημερινό. Μπορεί να αναπληρωθεί ο γιος σου που λες. Μπορεί να είναι ακόμα στο 2-3 το μάτς. Και βάζει τώρα Αντρέα Σίλβα. Τώρα η πιτσιρικαρία να πούμε πόσο ανάγκη τα έχει. Ναι, ναι, ναι. Τα 20 και τα 30. Μια χαρά, πλάκα κάνεις. Τι λες τώρα. Σμπρόξω λίγο. Θα σμπρόξω, θα σου πω. Και εγώ χ ήθελα να άλεξει. Δεν κάνει τίποτα η Πορτογαλία τώρα. Κάνει, να σου λέω τώρα έβαλε τον Αντρέ Σίλβα, τον Φόρτις Μίλαν. Έβαλε τον Γκουεντέ. Ο Ρονάλντο έβαλε δύο γκολ και έκανε ρεκόρ. Έκανε ρεκόρ. Ρεκόρ έκανε. Έπιασε Πελέ, Κλόζε και Ούβε Ζέλερ σε αυτούς που έχουν σκοράρει σε 4 Μουντιάλ.
Και ήταν με τα γκολ που πέτυχε σήμερα, σκοράρει για 8η συνεχόμενη μεγάλη διοργάνωση. Euro και Mundial. Δώσ' του ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή. Όχι, ρε φίλε, γιατί άμα το βάλει ο Ρονάλντο και το τρίτο και κάνει hat-trick, μετά είμαστε εμείς που ποντάραμε για πρώτο σκόρερ Νεϊμάρ και Γκρισμάν, θα πάμε από τώρα για καληνύχτα. Α, Νεϊμάρ και Γκρισμάν έβαλε. Ναι, ναι, δηλαδή άμα ξεκινήσει με hat-trick και με κόντρα στην Ισπανία ο Ρονάλντο, καήκαμε. Άντε, καλά. Εντάξει. Άντε, να σ' αφήσω. Έγινε. Να σε καλά, Θανάση μου. Σπρόχνω, σπρόχνω. Έγινε. Να σε καλά. Λοιπόν, το οποίο ρήμα σπρόχνω είναι σίγμα πι. Δεν είναι αυτό το σμπρόχνο, μη δεν υπάρχει μέσα, ούτε ζήτα. Γιατί πολλοί λένε σμπρόξε, είναι σπρόχνο. Δεν υπάρχει ούτε ζήτα, ούτε μη. Δεν είναι σμπρόχνο, είναι σπρόχνο. Σπρόξε, σπρόξε, να βγει το χι. Λοιπόν, 2-3 στο 81, έβαλε και Αντρέ Σίλβα ο Φερναντάο Σάντος στην θέση του Γκουεντές της Βαλένθια. 38-62 η κατοχή μπάλας υπέρ των Ισπανών. Λοιπόν, οι οποίοι εντάξει, αποδεικνύουν μέχρι στιγμής την ποιότητά τους με την ανατροπή στο σκορ. Επαναλαμβάνω για όσους συντονίστηκαν τώρα, για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, Λίμπερο 107,4 εκπομπή Μπαλαντέρ. Ρονάλντο με πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος στο 4. Πολύ ωραία εκτελεσμένο. Εντάξει, πέναλτι ήταν, το κέρδισε βέβαια. Το εκμεύσε, μπορούμε να πούμε, αλλά ήταν πέναλτι. Δίνεται. Γραμμή έχουμε, δύο γραμμές, two lines. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά τα ποιο τα βάλε κτλ. Θα δούμε αργότερα συγκεντρωτικά. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Έλα, Θανάση, Άγγελος. Τι κάνεις, Άγγελε, καλά είσαι? Καλά, μια χαρά. Να, εδώ βλέπω το match μέσω ίντερνετ και με κάνει spoiler. Λες εσύ goal και εγώ ακόμα κάνουν πασούλες αυτοί. Εντάξει, τι άκαρες. Κυλώνεις είσαι. Κυλώνεις είσαι. Λέω, ποιο goal, πού το βλέπεις, ρε, κυλώνει το 2-3. Γουρού και έτσι. 2-2 ακόμα. Να μας τα λες, αλλά να το ποντάρουμε στο live. 2-3, να προλαβαίνουμε. Όντως. Τι γίνεται, ωραίο ματς, έτσι. Πώς πάμε. Καλά, ναι, ωραίο. Χορταστικό, θα λέγαμε. Ναι, ακριβώς. Όχι σαν τα δύο προηγούμενα. Κάτσε. Όχι, εντάξει. Σου τώρα το πιάνει ο Ντεχεία. Κοίταξε, και τα δύο προηγούμενα, τα σημερινά, δεν ήταν τίποτα ματσάρες, αλλά και μόνο που ένα παιχνίδι κρίνεται με γκολ στις καθυστερήσεις, του δίνει άλλο το πίπερο. Του προσθέτει κάτι. Πάντως, ναι, μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, εγώ χθες στο Ρωσία, Σαουδική Αραβία, ξενέρωσα. Δηλαδή, δεν μπήκανε 5 γκολ, αλλά ήταν παιχνίδι πολύ παράσταση για ένα ρόλο. Ήταν Σαουδάραβες ανύπαρτη, τέλος. Εντάξει, πιάσαμε το βεράκι εύκολα όμως. Έπαιξε over, μάλιστα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με το μάτς. Άντερ το έβλεπα βασικά, δεν έβλεπα. Έβλεπα νίκη της Ρωσίας. Ναι, εκεί μένα που μου το είπες, αλλά εντάξει, λέω το over. Το πίστευα, δεν ξέρω γιατί. Ήταν και καλή απόδοση. Μάλιστα. Ωραία. Ακούραστα. Τώρα το έχεις ποντάρει τίποτα αυτό που είναι σε εξέλιξη? Γκολ το είχα και εγώ, οπότε είμαστε... Ναι, ναι, ξεκούραστο από το 24. Ναι, ναι. Εντάξει, να ρωτήσω και... Για ρωτά. Το γκολ του Κριστιάνου δεν είναι offside. Του Κριστιάνου Ρονάλντο. Όταν γίνεται παλιά δεν είναι εκτεθειμένος. Για πού λες τώρα, για το δεύτερο, για το σούτ που το πνίγει ο Ντεχεία. Νομίζω όχι, όχι, νομίζω όχι. Καταρχήν όταν γίνεται σέντρα είναι εκτεθειμένος. Παίρνει την μπάλα ο διπλανός. Επειδή την πάρει ο διπλανός, ναι. Ναι. Πλέον το offside που έχει αλλάξει ο κανονισμός είναι να επηρεάζει τη φάση. Ναι, του κάνει την πάσα μετά, ενώ έρχεται από θέση offside, ας πούμε. Νομίζω ο Ρονάλντο, όταν του κάνουν την πάσα, αν και λόγω της βιασύνης μου για να φύγω για το ραδιόφωνο, γιατί το είδα στο σπίτι το πρώτο ημίχρονο, έτσι λίγο βεβαιασμένο για το replay, νομίζω δεν ήταν offside, αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Δεν ξέρω, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι. Πάντως όταν γίνεται η παλιά είναι εκτεθειμένος. Ναι. Και μετά παίρνει την πάσα και κάνει τον goal. Ναι. Πάντως το 1-1 του Ντιέγκο Κώστα είναι επιθετικό φάουλ, έτσι. Αλλά επειδή γίνεται πάνω στον Πέπε, είμαστε μαζί με τον διαιτητή και γιατί παίξαμε τον γκολ. Ναι, δηλαδή στον Πέπε απαγορεύεται να σφίξει διαιτητή στον Πέπε επιθετικό φάουλ, έτσι, του επιτιθέμενου. Όπως και στο Ράμος, ας πούμε. Άμπραβο, ναι, ναι. Λόγω Πέπε λες παίζεται. Αλλά τους χόρεψε, φίλε, πολύ άσχημα. Τους έκανε καλαματιανό κανονικό. Τους πήγε από εδώ, τους πήγε από εκεί, ξαναγύρισε από εδώ. Ας μας πει κάποιος αν βγει να... Ναι, 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 αν έχει κάποιος πιο εμπεριστατωμένη άποψη, ας καλέσει το 2-7 και 3-8 να μας πει τι και πώς. Αλλά εγώ, έτσι που το έχω φευγαλέσει στο μυαλό μου, δεν μου έμεινε δηλαδή για offside. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Σ' αφήνω αν δεν έχεις κάτι άλλο, γιατί έχουμε και έναν από πίσω να περιμένει. Ναι, βεβαίως, έγινε. Να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε κι άλλον. Καλησπέρα. Σάκη, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά. Τι θα πει κλεινόναστη? Τι θα πει κλεινόναστη? Ναι, πρέπει να κάνω πατάτα. Πρέπει να είναι μόνο για την Αθήνα η έκφραση, έτσι. Ναι, τι θα πει όμως κλεινόναστη?
Το Άστι είναι η πόλη. Ναι. Το κλεινώνει τώρα τι είναι. Με εψιλον γιώτα δεν είναι βασικά. Όχι. Με τι είναι. Με εψιλον γιώτα, ναι. Ναι, ναι. Τι είναι όμως, από πού βγαίνει. Κλεινώνει Άστι. Από το κλέος. Από το κλέος, που είναι το... Δόξα. Η δόξα. Η δόξα. Ναι, ναι. Άρα δοξαζόμενο Άστι. Ναι, Ηρακλέος που λέμε. Εξού το η δόξα της Ήρας, ναι. Και στην ιστορία έχει μείνει... Και έχει μείνει, αυτό τώρα είναι μόνο για την Αθήνα. Και άλλο δεν χρειάζεται, αλλά έχει καθιερωθεί, ας πούμε. Για την Αθήνα, γιατί το είπα εγώ, κλεινώνει, έλεγα ότι δεν έφυγε ο κόσμος για την Χαλκιδική κτλ. Και μου βάλε χέρι ένας φίλος, χαβαλέ κάνω τώρα. Ναι. Αλλά ναι, νομίζω ότι πιο πολύ για την Αθήνα το χρησιμοποιούν, όντως. Εξού όμως υπάρχει και μια άλλη λέξη σύνθετη. Για πες. Για τον Ιωάννη Τσιμισκή και τον Δραγούμη. Ναι, τον Ιωάννη. Που έχουν στην ιστορία σαν τι. Σαν τι. Ευκλέης σφετεριστέ. Ευκλέης σφετεριστέ. Ναι. Για κάνε λίγο translation. Ναι. Να έκλεβαν από εδώ και από εκεί, αλλά είχαν τέτοια δυνατότητα. Μάλιστα. Που ήταν δοξασμένοι και είχαν ιστροφημία, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και έχουμε οδούς από τις μεγαλύτερες στη Θεσσαλονίκη. Όχι τυχαία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη στιγμή. Καλά, προφανώς. Προφανώς. Και σε ό,τι αφορά το φίλο μου το Σάκη, ναι. Έτυχε να με τσιγκλίσει τώρα, γιατί εγώ μάτς και τέτοια δεν βλέπω, τα άκουψα. Τον Σάκη εννοείς τον προλαλήσαντα. Ναι, το φίλο ναι. μου. Ξέρει ναι. αυτός. Mm-hmm. Ότι κάποια στιγμή. Επειδή είπε ότι στη δημόσια τηλεόραση είναι άνευρη και δεν ξέρω εγώ τι, κάτι τέτοιο δεν έλεγε. Είπε κάτι, ναι, ναι, καλά. Εγώ εντάξει, δεν πήρα θέση. Ναι. Κάποιοι είναι όντως, αλλά ας μην πούμε σε ονόματα. Ο Βικελίδης, ναι. Θα του κάνω δώρο το κεφάλαιο του Μάρξ. Ναι, του Κάρολου. Του Κάρολ Μάρξ, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, για να δει κάποια πράγματα εκεί πέρα και ίσως αναθεωρήσει. Γιατί αυτό τώρα είναι... πού κολλάει με τις άνευρες μεταδόσεις όμως. Ναι, γιατί είπε κρατική, είναι κρατική. Κάτσε λίγο, έχουμε φάουλ σε πολύ καλή θέση για την Πορτογαλία με Κριστιάνο Ρονάλντο στο 87. Να δώσουμε λίγο την εξέλιξη. Θα σε ενημερώσω εσύ ραδιοφωνικά, γιατί εγώ δεν βλέπω. Εντάξει, θα σε ενημερώσω. Θα σε ενημερώσω. Θες και λίγη ΕΡΤ έτσι να γουστάρεις που είσαι υπεραψήτη της ΕΡΤ. Πάρε και λίγη ΕΡΤ. Από τον Ρόκη. Λοιπόν, λίγο να πέσει πάνω στο Ρονάλντο. Ετοιμάζει τον Ρονάλντο, εξηκώσει και τον Παντελονάκη, τα φάνουν τα μπούτια. Ρονάλντο εκτελεί γκολ. Ρονάλντο, χατρίκο Ρονάλντο, πω. Δεν πληρωνόμαστε ποτέ. 3-3, πάρε και το χ σου. Πάρε και το χ σου, 88. Ναι, αυτές είναι οι ωραίες διακυμάνσεις. Ναι, ναι, όχι, είναι ματσάρα. Είναι ματσάρα και είναι φάουλ, ξέρεις, συστημένο. Όχι στον ορισμό του γάμα, αλλά εκεί κοντά στις αράχνες. Εντάξει, πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Χατρίκο. Είναι πρώτη εντύπωση για τα γήπεδα στη Ρωσία. Τα γήπεδα μια χαρά είναι. Η μοναδική έτσι άσχημη εικόνα ήταν σήμερα το απόγευμα στο Μαρόκο Ιράν που είχε πολλά κενά καθίσματα. Και από ό,τι διάβασα τώρα στο ίντερνετ, θα ξεκινήσει λέει, η έρευνα η FIFA, γιατί είναι όχι ανακοινωθεί λέει, από την Ρωσική Ομοσπονδία, από την Ιρανότητα Αρχή, ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια του αγώνα. Παρ' όλα αυτά έχει όντως πολλά κενά καθίσματα. Ναι. Όχι, μπάλα πήγε στις αράχνες. Είναι ο ορισμός του γάμα. Ανακαλώ. Λοιπόν, Σακή, έγινε. Πρέπει να κλείσω να μιλήσει κανένας άλλος. Βέβαια, τώρα έχουμε και έναν στιγμή. Κάποια στιγμή θα καθιερώσουμε ένα δεκάλεπτο ένθετο εκεί πέρα ναι, για ναι. να κάνουμε και τέτοια ζητήματα. Για να κάνουμε για και. Το πολιτισμό. Α, ναι, 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 φυσικά. Για μένα με ενδιαφέρουν. Γενικά τα για ιστορία ήταν ανέκαθεν ένα αγαπημένο μου θέμα. Έτσι, γιατί η διπλωματική μου εργασία ναι. ήταν αυτή. Μάλιστα. Οπότε θα μιλήσουμε περισσότερο. Ωραία, ωραία. Καλώς. Καλό βράδυ. Έγινε, βέβαια, φυσικά. Και εγώ σου εύχομαι. Καλό βράδυ και πάμε στον επόμενο. Είμαστε κοντά στο να βγει το πρωτοχή. 3-3 το Πορτογαλία-Ισπανία με σούπερ διακύμανση και με χατ-τρικ του Κριστιάνου Ρονάλντο. Εντάξει, λογική λέει ότι το Μουντιάλ αυτό μπορεί κάλλιστα να είναι ή του Ρονάλντο ή του Μέση. Είναι την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον οι δύο μακράν έτσι, κορυφαίοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Και ο Ρονάλντο ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε στο επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Να το φωνάξω τώρα. Ω, περίμενε, περίμενε. Δεν θέλω απειρίες. Είναι απειρία να πανηγυρίζεις πριν σφυρίξει ο διαιτητής ένα παιχνίδι. Να το φωνάξω, λέω, σου το είπα ότι... Όχι, να μην το φωνάξεις. Άστο μια να λήξει και με το που λήξει εδώ είμαστε ξαναβγαίνεις. Με συγχωρείς, με φάουλ μπήκε. Με φάουλ, μα δεν άκουσες την απευθείας μετάδοση από ΕΡΤ που το έβαλα... Το βάλες και απευθείας. Ναι, ναι, ναι. Έχω δει το έχω στο mute. Κοίκα έξω δυο λεπτά. Ναι, ρε, φίλε, ναι, ναι. Με φάουλ, ναι, στις αράχνες, στις αράχνες. Δηλαδή, πες μου ότι ήταν εκεί στο καρούμπαλο απ' έξω. Εκεί ήταν πάνω κάτω, στο καρούμπαλο ήταν, ναι. Στο καρούμπαλο. Ήταν καρουμπαλίσιο φάουλ. Τον διάολο τον έχω μέσα μου, τη διαστροφή ναι, την ναι, έχω ναι, μέσα ναι. μου. Το έχω, το έχω. Το έχεις. Άντε με το καλό. Έγινε, να είσαι καλά. Δύο λεπτά θέλει,
τάδε. Στο 89 και 40 είναι, πες ξέρω εγώ, έκανα 5 λεπτό χοντρικά μαζί με καθυστερήσεις. Και τώρα δηλαδή έκανε δυο φορές ρεκόρ αυτός πρέπει να έκανε. Χάτρικ έκανε... Χάτρικ δεν ξέρω αν είχε κάνει σε προηγούμενο Μουντιάλ χάτρικ. Αλλά το ρεκόρ είναι ότι σκοράρει για 8 συνεχόμενες μεγάλες διοργανώσεις, Γιούρο και Μουντιάλ, και έπιασε Πελέ, Κλόζε και Ζέλερ στους παίκτες που έχουν σκοράρει σε 4 ξεχωριστά Μουντιάλ. Άμα πληρώνει σε όλους τους γουστάρεις, Βέβαια, ρε φίλε. Κοίτα, εγώ είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ναι, δεν γουστάρω το χαρακτήρα του, αλλά σαν παίκτη του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή και αυτός φαινόμενο είναι. Μπορεί να είναι το μανίσιο το φαινόμενο ο Βραζιλιάνος ο Ρονάλντο, αλλά και βάσει των αριθμών του, δηλαδή άμα δεις τα νούμερα του Κριστιάνου του Ρονάλντο, είναι όντως φαινόμενο ο τύπος. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα ποσοστά του. Μην κοιτάς που κάνει... Ναι, εντάξει, είναι σούπερ παίκτης, σούπερ παίκτης. Είναι παίκτης τώρα, τι θα πούμε ότι δεν είναι παίκτης, τώρα Klein Mind, τώρα για αόματι είμαστε, δεν βλέπουμε τι κάνει. Σωστά, ακριβώς. Μάλιστα. Άντε, σπρώξω να το σπρώχνω, τώρα, σπρώχνω, εντάξει, έγινε. Άντε, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχει δώσει 4 λεπτά καθυστερήσεις. Ο Δημήτρης λέει κάλμα, λέει το 20 έγινε 5. Τι εννοείς τώρα, δεν σε πιάνω Δημήτρη, είναι και οι γραμμές στην... Α, για πρώτο σκόρερ διοργάνωση εννοείς. Ναι, για πρώτο σκόρερ. Ναι, είναι... Ίσως να πρέπει να έχουμε ρίξει κάτι σε Ρονάλντο και σε Μέση, που είναι μακράν οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές και σκόρερ του πλανήτη. Εδώ και μια... Κάτσε τώρα γιατί... Πω, Χουαρέσμα τη χάνει για να το κάνει 4-3. Λοιπόν, γι' αυτό λέω και στο Σάκη, δεν πανηγυρίζουμε για πληρωμές αν δεν σφυρίξει ο κόρακας. Για πότε μπαίνει γκολ στο 90, φεύγει και στο 130 που λέει ο λόγος. Το έχουμε πάθει πολλές φορές. Αρκετός κόσμος έχει ποντάρει στο χ. Ναι. Και αυτοί που παίζουν το σύστημα με τα χ, ποντάρω στο ένα χ. Αν δεν βγει, διπλασιάζω. Και αμάν. Και μεγάλη ευκαιρία από τον Ρονάλντο να πετύχει και τέταρτο γκολ με κεφαλιά. Στο 92 είμαστε. Άλλα δύο λεπτά έχουν μείνει. Πορτογαλία, Ισπανία 3-3. Σε ένα πιθανότατα από τα κορυφαία μάτς του τουρνουά και είμαστε μόλις στην δεύτερη μέρα του. Λίγα παιχνίδια, μακάρι να διαψευστώ έτσι, αλλά η λογική λέει ότι λίγα παιχνίδια μέσα αυτόν τον μήνα θα είναι τόσο καλά και με τόσα πολλά γκολ και με τέτοια διακύμανση στο σκορ όσο αυτό που βλέπουμε τώρα. Ο Ρονάλντο, ο οποίος έπεσε και κάτω, να δούμε τι έχει πάθει τώρα. Έχει πέσει κάτω και κράμπα πρέπει να είναι. Ναι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Τραυματισμός πιο σοβαρός. Λοιπόν, μακάρι να μην έχει κάνει το παιδί. Τον σηκώνει κιόλας τώρα ο συμπαίκτης του στη Ρεάλ, ο Σέρχιο Ράμος, που του χρόνου μπορεί να μείνει και συμπαίκτες. Λίμπερο, ακούτε 107,4. Είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ που πληρώνει τον κόσμο και πέραν όλων των υπολείπων. Έτσι, ψυχαγωγίες, χαχά, μπουχού, αλλά σας πληρώνουμε κιόλας. Γκολ θέλει, πάρε από το 24 γκολ. Χι θέλει, πάρε Ρονάλντο, να τώρα το βλέπουμε και το replay. Φαουλάρα στις αράχνες. Ο Ντεχέα εδώ φυσικά δεν φέρει ευθύνη. Φέρει τεράστια ευθύνη φυσικά στο δεύτερο γκολ του Ρονάλντο που το έπνιξε. Αλλά δεν πειράζει. Είμαστε στο 3-3. Η λογική λέει ότι θα δούμε την πρώτη ισοπαλία στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Μέσα σε όλα αυτά λησμόνησα να σας αναφέρω και τον χορηγό μας, τον μέγα χορηγό, Παράσχος κυρίες και κύριοι, στην Ολύμπου 90. Μια αποθήκη στο κέντρο της πόλης για όλη την πόλη και με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου, Aquatherm, Immergas, Μπάξι, Φερόλι και Βόλφ. Στην Ολύμπου 90 θα βρείτε και στον Παράσχο ό,τι χρειάζεστε, είτε εσείς οι επαγγελματίες υδραυλικοί, είτε οι απλοί σπιτονοικοκύριδες που θέλετε ένα απλό ανταλλακτικό ή κάποιο φίλτρο για τη βρύση σας κτλ. Έχει τα πάντα όλα. Ο Παράσχος είναι, όπως έχει πει πολύ εύστοχο και ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι το Σαντιάγο Μπερναμπέου, αν και εγώ τον διόρθωσα, για να πάρω και εγώ λίγη από τη δόξα του, από τον Νικόλα. Στην αρχή είχε πει Γουάντα Μετροπολιτάνο. Δεν έχει κάτι με την Ατλαντικό, μάλιστα τη συμπαθώ πιο πολύ από τη Ρεάλ. Αλλά τώρα, όταν έχει να διαλέξει μεταξύ Μπερναμπέου και Μετροπολιτάνο, το Μετροπολιτάνο υπάρχει πολλοί κόσμοι που δεν το ξέρει καν. Αν πει δηλαδή σε κάποιον που δεν είναι και τόσο κολλημένο με την μπάλα, ποιανή ομάδα είναι το Γουάντα Μετροπολιτάνο έδρα, θα σου πει ρετράβα τα τέτοια σου. Ενώ αν πει σε Σαντιάγο Μπερναμπέου και στη μάρα μου από Μπερναμπέου που λέει ο λόγο, θα μου πει Ρεάλ Μαδρίτη. Τέλος πάντων. Στις καθυστερήσεις είμαστε, να πάρουμε λίγο το τελικό αποτέλεσμα και στην συνέχεια θα πάμε σε ένα διαλυματάκι για να επιστρέψουμε και με γραμμές και με ρεπορτάζ άμα θέλετε και με σούξου μούξου μανταλάκια. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, Παρασκευή 15 του Ιούνιου του 2018, στα 52 λεπτά μετά τις 10. Πάρτε και λίγο ήχο από την ΕΡΤ.
Έχουμε ξεπεράσει κατά μισό λεπτό τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα λογικά ο ρέφερι θα το σφυρίξει. Για να δούμε. Πάντως ο συγκεκριμένος ο συνάδελφος, τώρα ξεχνάω το όνομά του, κάνει καλές περιγραφές. Τέλος. Και οι κάμερες πάνω στον Κριστιανού Ρουνάλντου, ο οποίος είναι ο μακράν ο MVP της βραδιάς, της ημέρας, με 3 δικά του γκολ. Όσοι τον έχουν ποντάρει για πρώτο σκόρερ τρίβουν τα χέρια τους. Το θέμα είναι πόσο μακρύ θα καταφέρει να πάει η Πορτογαλία, η οποία από τον παράδεισο του 2-1 του ημιχρόνου πήγε στην κόλαση του 2-3 με τον γκολ του Νάτσο Φερνάντες στο 58 και ο Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος σκόρερε και με πέναλτι και με φάουλ και με τα αριστερό. Στο φινάλε λίγο ήθελε να σκοράρει και με κεφαλιά. Εντάξει, μιλάμε για έναν σκόρερ, ίσως να είναι και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών. Εντάξει, βάση αριθμών είναι, αυτό δεν αμφισβητείται. Αλλά λέμε τώρα γενικά, παρόλο που δεν είναι σεντερφόρ, εντάξει, ο άνθρωπος έχει ερωτική σχέση με τα δίχτυα. Όχι ότι πάει πολύ πίσω ο Μέση, αλλά ο Ρονάλντο στον φάρτο σκοράρισμα είναι ένα κλικ πιο πάνω από τον Λιονέλ. Τελικό αποτέλεσμα Πορτογαλία-Ισπανία 3-3. Χορταστικότατο παιχνίδι με 6 γκολ. Η πρώτη ισοπαλία στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και για αυτό το μάτς και για τα δύο σημερινά και για τα αυριανά και για το Μουντιάλ και για ρεπορτάζ ομάδων, για ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 4 λεπτά μετά τις 11, βραδάκι Παρασκευής 15 του Ιούνιου. Ακούτε Λίμπερο 107,4, είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ. Θανάση κυλώνει στο μικρόφωνο, σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ηγέτη αυτής της εκπομπής, τον Νίκο Παπαδόπουλο. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2310-287-38. Απλά τώρα έτσι για λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο, οπότε μετά το πέρας της συζήτησής μας στον αέρα θα... Α, έτρωγε ο Παπαδόπουλος. Ωραία, εντάξει, οπότε άσε να κάνω εγώ έτσι ένα review της ημέρας σε μουντιαλικό επίπεδο και θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο σε πολύ λίγο. Δώσαμε τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά τον χορηγό μας, Παράσχος, στην Ολύμπου 90. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι σας, το νοικοκυριό σας, το γραφείο σας κτλ. Σε ανταλλακτικά υδραυλικής φύσεως, ο Παράσχος το έχει σίγουρα και στην ύψιστη ποιότητα με την χαμηλότερη δυνατή τιμή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και η δεύτερη μέρα του Μουντιάλ της Ρωσίας, η πρώτη ουσιαστικά γεμάτη, γιατί χθες είχαμε μόλις ένα παιχνίδι, το Ρωσία-Σαουδική Αραβία 5-0. Έτσι αυτό από στατιστική άποψη, αυτό που κρατάμε σε πρώτη φάση, μετά το πέρας των πρώτων τεσσάρων αγώνων, είχαμε ότι και στα τέσσερα παιχνίδια είχαμε γκολ από το 85 και μετά. Γιατί το 3-3 του Ρονάλντο με φάουλ γίνεται στο 88, το γκολ του Ιράν μπαίνει με αυτό γκολ στο 95, το γκολ της Ουρουγουάης μπαίνει με την κεφαλιά του Χιμένες στο 89 και χθες στο παιχνίδι της Ρωσίας είχαμε δύο γκολ στις καθυστερήσεις για τους Ρώσους, στο 91 με τον Τσερίσεφ και στο 94 με τον Γκολόβιν και αυτός με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Σήμερα είχαμε και το πρώτο πέναλτι της διοργάνωσης του Ρονάλντο με το οποίο άνοιξε το σκορ στο 4. Ισοφάρισε ο Ντιέγκο Κώστα με πολύ όμορφη προσωπική ενέργεια, έχοντας κάνει βέβαια στο ξεκίνημα της φάσης επιθετικό φάουλ στον Πέπε, αλλά λόγω Πέπε τον αθωώνουμε, τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Ρονάλντο με αριστερό σουτ και πνίξιμο της μπάλας με τον Τεχεία κάνει το 2-1 στο 44. Στο 55 ο Ντιέγκο Κώστα με κοντινή προβολή, ύστερα από πολύ ωραίο συνδυασμό, με δουλεμένη εκτέλεση φάουλ με κομπίνα των Ισπανών, κάνει το 2-2 με πολύ ωραίο βρωμόστο, όπως λέμε, του Νάτσο Φερνάντες, του αμυντικού της Ρεάλ. Η μπάλα βρίσκει δοκάρι και μέσα και γίνεται το 2-3 και εκεί που μιλάμε για την ολική ανατροπή από 2-1 σε 2-3 έχει το Ρονάλντο με απευθείας εκτέλεση φάουλ υποδειγματική στο 88 να διαμορφώσει το τελικό 3-3, η πρώτη ισοπαλία στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Ο Ρονάλντο, ο οποίος τα ρεκόρ συνεχίζονται για αυτόν και σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Είπαμε, γίνεται ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 8 συνεχόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Την αρχή την έκανε στο γύρο του 2004 στην πρεμιέρα, όταν είχε σκοράρει στο 1-2 στο μάτς με την εθνική μας ομάδα και έβαλε γκολ και στο Μουντιάλ του 2006 και στο γύρο του 8 και στο παγκόσμιο του 10 και στο γύρο του 12 και στο παγκόσμιο του 14 και στο ευρωπαϊκό του 16 και πλέον στο παγκόσμιο του 2018.
μάλιστα με το hat-trick που πετυχαίνει, γίνεται ο γυρεότερος παίκτης που κάνει hat-trick σε παγκόσμιο κύπελο. Ο Ρονάλντο, ο οποίος διανύει το 33ο έτος της ηλικίας του, είναι συγκεκριμένα 33 χρονών και 131 131 ημέρας. Αυτή είναι η ηλικία του και είναι άλλο ασύλληπτο νούμερο για τον Κριστιανό Ρονάλντο, που όσο και να μην τον χωνεύει κάποιος, δεν γίνεται να μην του βγάλει στο καπέλο. Είναι το 51ο hat-trick της καριέρας του, έτσι, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Απίστευτο. Και μάλιστα είναι ταυτόχρονα το 51ο hat-trick στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Αλλά το να έχεις πετύχει 51 hat-trick στην καριέρα σου, έστω και αν παίζεις στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, όπως έχει παίξει, ας πούμε, ο Ρονάλντο σε United και σε Real Madrid, είναι απίστευτο επίτευγμα, έτσι. 51 hat-trick. Ο άνθρωπος είναι μηχανή των γκολ. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα τον Νίκο Παδόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος είναι και φίλος της Real. Έλα, Νίκ. Όταν λέω ότι είναι ο κορυφαίος που έχει τις σύγχρονες εποχές, βέβαια, το ποδοσφαίρι. Κοίταξε, εγώ θα σου πω ότι είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών. Και θα το αφήσω εκεί. Ναι. Αλλά είναι όντως, δηλαδή, με τα νούμερά του δεν αμφισβητούνται. Αυτά πέσα σε αυτούς που λένε για το Μέση. Κοίταξε, για μένα ο Μέση είναι άλλη πάστα ποδοσφαιριστή. Ο Ρονάλντο για μένα είναι καλύτερος αθλητής από τον Μέση. Ξέρεις όμως, Γαθανάση, να σου πω κάτι. Αλλά Ρονάλντο, για σκόρες, λέω, και εγώ το παράδειγμα, είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών. Ο Ρονάλντο και σήμερα έδειξε ότι μπορεί να πάρει μια ομάδα στις πλάτες του. Κοίταξε, αυτό που λες και σήμερα, ειδικά με την Εθνική Πορτογαλίας, δεν το έχει κάνει πολλές φορές. Σήμερα όντως είναι μόνος του την πήρε την Πορτογαλία. Στις πλάτες του, εντελώς. Ναι, αυτό σου λέω. Στους τελικούς συνήθως απουσιάζει, αλλά ναι, υπάρχουν εμάς όπως το αποψινό, που δείχνει ότι μπορεί, ο Μέση δεν το έχει αυτό το πράγμα. Με την Αργεντινή δεν το έχει. Με την Αργεντινή δεν το έχει. Γιατί με την Μπαρσελόνα την έχει πάρει πολλές φορές στις πλάτες του. Να σου πω όμως κάτι, Αθανάση, με την Μπαρσελόνα ο Μέση, και χωρίς αυτό να, χωρίς να σημαίνει ότι έχω κάποια εμπάθεια. Εμπάθεια είναι το αυτό, ρε φίλε, τώρα εντάξει, άμα αφηγήσεις εμπάθεια, εντάξει. Εμείς η δικιά μου γενιά και η δικιά σου γενιά σε 20-30 χρόνια θα λέμε ότι ζήσαμε το Μέση και τον Ρονάλντο. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, είναι, οποίοι είναι δηλαδή... Είναι ασύλληπτοι παίκτες και οι δύο, από άλλο πλανήτη. Είναι από άλλο πλανήτη, ναι, όντως, από άλλο πλανήτη και οι δύο. Ο Μέση στην Μπαρσελόνα τόσα χρόνια, είχε τον Τζάβι και τον Ινιέστα. Ναι, αλλά είναι ομαδικό άθλημα, ρε φίλε, εντάξει, τι να πεις, δηλαδή μόνος του να παίζε. Να παίζουν 11 από τη μία και ο Μέση από την άλλη. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι είδαμε ματσάρα, γιατί εγώ το παίρνω πολύ κλειστό παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Είδα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά είδαμε ματσάρα, εντάξει, δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Ρέντε Χέα, όλη τη χρονιά έχεις βγάλει στη United και τα out. Και μου τρώω τώρα το δεύτερο τον goal. Το πνίξε, το πνίξε. Που χτυπάει μπάλα πάνω του και φεύγει μέσα. Την ημέρα που βγαίνει και η είδηση ότι θα επεκτείνει το συμβόλαιο του με τη United. Καλά, εντάξει. Ναι. Δεν νομίζω τώρα ότι θα επιτύχει. Καλά, ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα απλά το λέω έτσι για να γεμίζω την εκπομπή. Και οι κορυφαίοι, όπως είναι ο Ντεχέα, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο. Αν όχι ο κορυφαίος, είναι μέσα στους 2-3 σίγουρα, ναι. Εντάξει. Θα έλεγα τον Νόιερ, απλά την τελευταία σεζόν ο Νόιερ δεν έπαιξε. Ήταν απόν, ναι, ήταν απόν. Ήταν απόν, ναι. Γενικότερα πάντως νομίζω ότι το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει αρκετά καλά. Πολύ καλά, δηλαδή, όχι απλά καλά, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Ναι. Ναι. Αν εξαιρέσεις το Ουρουάη, Αίγυπτος που το έβλεπα, το Μαρόκο, Ιράν που δεν το άγγιξα καν. Κι όμως φίλε, το Μαρόκο, Ιράν στο πρώτο ημίχρονο είναι πολύ ωραίο παιχνίδι από πλευράς Μαρόκου. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά να σου πω κάτι, και αυτά τα δύο τα στεναχωρημένα τα σημερινά τα νωρίς, απέκτησαν ενδιαφέρον και αξία λόγω του ότι κρίθηκαν με γκολ στις καθυστερήσεις. Παρένθεση, δεν ξέρω αν το ανέφερες πριν, γιατί θα άκουσα να λες τους αριθμούς του Ρονάλντο. Έχει σκοράρει στο Μουντιάλ του 6, του 10, του 14 και του 18. Ναι. Έχει πιάσει τον Πελέ, τον Κλόζε και τον Ούβε Ζέλερ στους παίκτες που έχουν σκοράρει σε 4 ξεχωριστά Μουντιάλ. Ναι. Είναι η 8η συνεχόμενη μεγάλη διοργάνωση μαζί με τα Euro που σκοράρει και είναι το 51ο hat-trick της καριέρας του, το 51ο hat-trick στην ιστορία των Μουντιάλ και γίνεται μάλιστα και ο γυριότερος παίκτης που πετυχαίνει hat-trick στην ιστορία των Μουντιάλ. Ναι, είναι πλέον θρύλος ο άνθρωπος. Είναι φυσικά. Μακάρι να παίζει μέχρι τα 40 του. Μέχρι τα 40 δεν θα παίζει, αλλά 2 χρόνια θα παίξει σίγουρα. Όπως τον έχω χαρακτηρίσει προσφάτως. Το θέμα είναι πού θα τα παίζει τα επόμενα 2 χρόνια. Σωστό κι αυτό. Μακάρι να τα παίζει στην ομάδα στην οποία καταξιώθηκε σαν ποδοσφαιριστής. Γιατί νομίζω ότι ο κύκλος του στη Μαδρίτη έχει κλείσει. Ναι.
ήρθε η ώρα να γυρίσω. Κοίταξε, εγώ θα πω ότι αναδείχθηκε στη Sporting, στην United έγινε παίκτης παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά όντως, παιδί μου, η απόλυτη καταξίωση ήρθε στη Real. Είναι στη Real. Ναι, γιατί και στη United, πώς να πεις ότι απλά αναδείχθηκε στη United. Γιατί και με τη United έκανε σπουδαία πράγματα. Πήρε Champions League, πήρε πρωταθλήματα, σκόραρε, φόρτωσε στα δίχτυα. Εντάξει, έκανε και εκεί παπάδες. Εντάξει, στη Real έγινε θρύλος. Στη Real έγινε θρύλος. Αυτό το πέρα. Στη Real έγινε θρύλος. Ναι. Απλά εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσει σπίτι του. Όχι στη Λισαβόνα. Ναι. Δεν είναι, στη Λισαβόνα δεν έχει σπίτι. Ναι. Μια καρσονιέρα έχει μόνο. Στη Μαδέιρα, από εκεί, από τη Μαδέιρα είναι. Όπως είχα πει πετυχημένα σε μια άλλη εκπομπή, στο United. Στο United, ναι, στο United. Στο United, θα γυρίσει κάποια στιγμή στο Manchester. Πάντως πρέπει να πω σήμερα ότι είναι αδικία για την Αίγυπτο. Νομίζω ότι άρχισε την ισοπαλία. Ναι. Θα μπορούσε να την πάρει. Δεν μπορούσε να πεις ότι κέρδισε άδικα η Ουρουγουάη. Θα ήταν και η ισοπαλία δίκαιο αποτέλεσμα. Αλλά αν έπρεπε κάποιος να βγει νικητής από το παιχνίδι, αυτή τουλάχιστον εκεί απονεμήθηκε η δικαιοσύνη. Ήταν στις λεπτομέρειες τα καλύτερη Ουρουγουάη. Δεν έχει φόρη η Αίγυπτο. Καλό έτσι. Δηλαδή. Έκανε τελικές. Εντάξει, δεν έπαιξε το Σαλάχ σήμερα. Χωρίς το Σαλάχ είναι άλλη ομάδα. Ναι. Ναι. Που ήταν σαν θεωρία στο κλουβί, τον έλεγε στον πάγκο δηλαδή και ήθελε να μπει και να δαγκούσει τους πάντες. Ο Άρτε ήταν αρκετά καλός. Καλός. Αν όχι ο κορυφαίος της Αιγύπτου, από τους καλύτερους. Από τους καλύτερους. Ναι, βέβαια. Και ο αρχηγός στο 7, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Πώς τον λέγανε. Που διαφεύγει. Ναι, και εμένα μου διαφεύγει. Αλλά ο τερματάς 45 δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε ο άλλος. Και ήταν καλός. Και ήταν καλός, ναι, δεν ήταν άσχημος κι αυτός. Εντάξει, ναι. Συμπαθητική ομάδα. Πολύ συμμαζεμένη η Αίγυπτος. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει κάνει κάτι ο Κούπερ εκεί πέρα. Αλλά κρίθηκε. Όχι, η μοναδική ομάδα μέχρι στιγμής που ήταν για τα σκυλιά ήταν η Σαουδική Αραβία. Καλά, εντάξει, αυτή είναι. Αυτή ήταν κουράστηκα να δανάσω το 30 τώρα το έβλεπε. Ναι. Ήταν δρομένη. Και βγήκε φίλε ο Σαουδάραβας εκεί ο Σεΐχης και τα λοιπά όπως τους λένε. Και απείλησε ονομαστικά τρεις παίκτες, φίλε, ότι θα φάνε τιμωρία. Άκου τώρα να δεις. Από ένα παιχνίδι βγήκε ονομαστικά τους έδωσε στεγνά. Είπε αυτός ο Αεσαχέ και ο άλλος. Αυτοί λέει θα βρούνε, ξέρω εγώ, ζεστές τις παντόφλες στο σπίτι. Μην πάθουν τίποτα χειρότερο. Ναι. Τσιμεντωμένοι. Αυτό μην έχει τίποτα άλλο. Αλλά εντάξει, μέχρι τι έχει. Τι λες. Αύριο τι παιχνίδι έχει. Αύριο Άρης Κισαμικός, Ηρακλής Καμπανιακός και πάω και Πλατανιάς. Αύριο έχει στη μία το μεσημέρι. Στη μία παίζει Γαλλία-Αυστραλία. Στις 4 Αργεντινή-Ισλανδία με τον Χόρχε Σαμπάλου να ανακοινώνει σήμερα την ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει. Θα την αναφέρω στη συνέχεια. Ο Αγκουέρο θα παίξει μπροστά. Αυτό τι καινοτομία είναι τώρα. Το έχουν κάνει κι άλλοι. Λίγοι βέβαια, αλλά το έχουν κάνει κι άλλοι. Στις 4 λοιπόν Αργεντινή-Ισλανδία. Στις 7 έχουμε Περού-Δανία και στις 10 Κροατία-Νιγηρία. Άρα δηλαδή από τη 1 μέχρι τις 12. Εγώ απορώ ρε φίλε αύριο που έχει 4 παιχνίδια, πώς βάλαν στις 10 το Κροατία-Νιγηρία και δεν βάλαν ας πούμε το Αργεντινή-Ισλανδία ή το Γαλλία-Αυστραλία που είναι επειδή πιο εμπορικές ομάδες. Μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, μπορεί να παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Γιατί ας πούμε τώρα κοίταξε να δεις, στις 4 η ώρα το Αργεντινή-Ισλανδία, στην Αργεντινή θα είναι πρωί. Θα είναι ξημερώματα. Όντως. Τους βάζεις τώρα τους Αργεντίνους Σαββατιάτικα πρωί-πρωί να δουν. Καλά, όχι, δεν θα δουν. Εντάξει. Είναι και Σάββατο, δεν δουλεύουν όλοι. Πάντως νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, και επειδή και ο καιρός δεν βοηθάει για να πας σε κάποια παραλία, νομίζω ότι είναι ότι πρέπει να χορτάσεις ποδόσφαιρο. Όντως. Και θα πηδήσουμε με το καλημέρα γυναίκες, φίλε. Δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Εγώ το είπα νωρίτερα, ξέρετε μου επικοί εκεί σήμερα. Που ήταν δεύτερη μέρα του Μουντιάλ, έτσι. Η γυναίκα μου λέει. Από τη δεύτερη κιόλα. Από τη δεύτερη, ναι. Και λέει, και πότε είπαμε ότι τελειώνει το Μουντιάλ. Και τη λέω, σε ένα μήνα ακριβώς, λέω 15 Ιουλίου. Κουτουλίδι κανονικό. Να σου πω κάτι με τον Καθανάση. Είναι ένα μήνα κάθε 4 χρόνια. Μπα, φίλε, δεν είναι κάθε 4 χρόνια όμως. Γιατί είναι και το Euro. Και άμα βάλεις την κουβέντα και τα Κόπα Αμέρικα, είναι. Είναι κάθε 2 χρόνια μια μεγάλη διοργάνωση. Ναι. Είναι σαν αυτό το πετυχημένο που έχω διαβάσει στο Facebook, πρέπει να το έχεις δει και εσύ, ότι για να καταλάβουν οι γυναίκες είναι το Μουντιάλ, είναι σαν να έχει εκτός, λέει, 70% για ένα μήνα, μια φορά στα 4 χρόνια. Αυτό τι πράγμα είναι, ρε φίλε. Κοίταξε, πάντως, το Μουντιάλ είναι η μοναδική φιλαθλητική διοργάνωση, ξεπερνάει και Euro και Ολυμπιακός Αγώνας κτλ. Που ακόμα και οι γυναίκες, ας πούμε, πιο γκρινιάρες. Το έχουν αποδεχτεί σε μεγάλο βαθμό ότι, OK, είναι Μουντιάλ.
το Μουντιάλ είναι, φίλε, η κορονή. Το λένε και προπόνηση του. Τώρα έχει Μουντιάλ. Ξέρω, δεν την κάνει αυτή τη δουλειά. Ξέρω εγώ, Μπάμπη, λέμε τώρα, παιδί μου, συζητάμε μεταξύ τους. Του πες, ξέρω, ναι, να λέει μία στην άλλη. Του είπε να βάψει, ξέρω, το δωμάτιο του μικρού κτλ. Μπα, τώρα έχει Μουντιάλ, δεν μπορεί. Ξέρω, από μόνο το καταλαβαίνουν. Πρέπει να δείξουν κατανόηση, φίλε. Όπως εμείς δείχνουμε κατανόηση όταν πηγαίνουμε μαζί τους στα μαγαζιά. Όχι, εμείς, φίλε, δείχνουμε κατανόηση και το ότι συμβιώνουμε. Και σε άλλα θέματα. Ναι, βέβαια. Το ότι υπάρχουν στον πλανήτη. Κατανόηση δείχνουμε. Που αντέχουμε μια εβδομάδα. Ποια μια εβδομάδα, εσύ. Σου λέω, δείχνουμε κατανόηση που κατοικούμε στον ίδιο πλανήτη. Έτσι. Πολύ, 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 πολύ φαλοκράτη. Ο κιλό μέσα από το Μουντιάλ. Τι ξυπνήσει ο φαλοκράτη μέσα του. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα περάσουμε τον επόμενο μήνα. Θα έχουμε ακόμη και αρκετά. Εσύ είπαμε τι υποστηρίζει σαν εθνική ομάδα. Εγώ είμαι Γαλλία, ξεκάθαρα. Α, είσαι γαλλόφρον κι εσύ. Μάλιστα. Είμαι τρικολόρ. Είπαμε. Γαλλία κατάκτηση. Αν και κοίτα, η λογική μέσα μου λέει Βραζιλία. Ναι. Γιατί νομίζω ότι πάλι μετά από αρκετά χρόνια ήρθε η ώρα της και έχει ένα καλό και πιο έμπειρο υλικό. Mm-hmm. Αλλά έχω αυτό το θέλω με τη Γαλλία. Και Γκρισμάν πρώτο σκόρερ, πιστεύω. Πάντως σφίξαμε πολύ με τον Γκρισμάν. Ο οποίος ακόμα δεν έχει παίξει. Μπορεί και αυτός να κάνει χατρίκ με την Αυστραλία. Αλλά όταν ξεκινάει ο Ρονάλντο, και είναι και ο Ρονάλντο, έτσι είναι ο Κριστιάνο, και ξεκινάει με χατρίκ και στο πιο δύσκολο μάτς του ομίλου, δείχνει ότι θα είναι το τουρνουά του. Τουλάχιστον στον τομέα του σκοραρίσματος. Ναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι εντάξει, η Πορτογαλία έχει ένα προπονητή ο οποίος έχει ένα απίστευτα φοβερό άστρο. Έχει, ναι. Κοίταξε, είναι και ικανός, έτσι, δεν είναι μόνο θέμα άστρου. Είναι και ικανός. Ναι, έχει, να σου πω κάτι, είναι ικανός, ρε Θανάση, αλλά έχει και άστρο τώρα. Έχει άστρο, ρε φίλε, εντάξει. Η τύχη πάει με τους ικανούς όμως, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή τώρα είδε σήμερα πώς πήγε το παιχνίδι. Εξαρτάται νομίζω το κομμάτι του Ρονάλντο. Βέβαια δεν το πήρε. Απλά δεν το έχασε, έτσι. Ναι, από το μέχρι που θα φτάσει η Πορτογαλία. Ναι. Είναι και αυτό. Τώρα αν κάνει βέβαια στους ομίλους 9 γκολ, γιατί έχει ξεκινήσει τρομερά. Και αποκλειστεί πέσει στην επόμενη φάση, τα 9 γκολ μετά δύσκολα τα φτάσει. Όχι, ρε, 9 γκολ δεν είναι εντάξει, 9 γκολ είναι πολλά για. Ή ακόμα και τα 7. Ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρει, φίλε. Αυτό με το άστρο που έχει και αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν. Να σε πάω σε έναν άλλο παίχτη. Να με πας. Που έχει παίξει Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο ήταν το τελευταίο το οποίο είχε. Πες μου, ποιο να σου πω. Αγωνιστή. Πατσίνη. Ο Πατσίνη. Γιανπάολο Πατσίνη. Αυτός, δε φίλε, θα ήταν στην αποστολή της Ιταλίας, αλλά δεν νομίζω να έπαιξε κιόλας. Ναι. Ναι. Πρωτάθηκε στον Άρη. Πρωτάθηκε στον Άρη. Μάλιστα. Ακριβή περίπτωση. Δύσκολα θα προχωρήσει. Τώρα παίκτης που έχει ένα δεδομένο όνομα στην Ιταλία. Μίλαν, Ίντερ, Φιωρεντίνα. Έχει περάσει νομίζω και την Ισπανία και τη Λεβάντε. Ναι, κάτι μου λέει. Και με την εθνική Ιταλία. Ναι. Αυτός δεν έκανε την καριέρα που υποσχόταν στο ξεκίνημά της. Ναι, όντως. Δεν την έκανε την καριέρα. Βέβαια έπαιξε σε πολλές και καλές και μεγάλες ομάδες. Αλλά ναι, θα μπορούσε να κάνει σαφώς καλύτερα πράγματα. Λοιπόν, ή ένας φίλος που προτάθηκε. Ακριβή περίπτωση, νομίζω πολύ δύσκολα θα προχωρήσει. Έπαιξε στη Λεβάντε όντως, δανεικός φέτος. Αλλά, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Θέλω πάντως εγώ προσωπικά ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί ξαναλέω, το κασέ του δεν συνάδει με τα οικονομικά δεδομένα του Άρη και τον μπάτζετ που έχει διαμορφώσει για την νέα σεζόν. Αντίθετα, τον μπάτζετ του συνάδει όπως φαίνεται με το κασέ του Νίκολας Μαρτίνες, του 30χρονου Αργεντινού μέσου, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια ανήκει στον Ολυμπιακό και γυρνάει δανεικός από ομάδα σε ομάδα. Τελευταία ομάδα σε οποία αγωνίστηκε ήταν ο Απόλλωνας Λεμεσού στην Κύπρο τη φετινή σεζόν, πάλι με τη μορφή δανεισμού. Στις 21 συμμετοχές είχε 4 γκολ. Πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ο Άρης τον ήθελε και πέρυσι. Νομίζω ότι πλέον με την παρουσία της ομάδας Super League ανοίγει ο δρόμος. Οι επαφές των δύο πλευρών είναι προχωρημένες. Απλά ρυθμιστής είναι όλη υπόθεση, είναι Ολυμπιακός και να μείνει ο παίκτης ελεύθερος, γιατί το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 19, κατά το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει νόημα να δοθεί δανεικός και πάλι. Άρα πιθανότατα θα μείνει ελεύθερος, αυτό επιδιώκει και ο ίδιος. Αν γίνει αυτό τελικά, που πιθανότατα δεν θα γίνει, ανοίγει ο δρόμος για να δώσουν οι δύο πλευρές στα χέρια και ο Άρης να προσθέσει στη μηχανή του έναν αρκετά ποιοτικό ποδοσφαιριστή που μπορεί κυρίως να δημιουργήσει αλλά και να σκοράρει ενίοτε. Ξαναλέω, είναι προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές και θα φαντάζομαι ότι θα είναι και η βασική επιλογή για το 10.
Δηλαδή είναι ως επιτελικός μέσος πίσω από τον επιθετικό. Και αυτή η υπόθεση, αφού μείνει και πέσει ηλεκτρικό στον Ολυμπιακό, και όλες οι υπόλοιπες θα θερμολογηθούν τώρα που και ο Θόδωρος Καρυπίδης επέστρεψε στην Ελλάδα, σήμερα το απόγευμα, αφήχθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο μάλιστα, ή αν όχι αύριο μέσα από το Κύριακο, είναι πιθανό να ταξιδέψει μαζί με τον Πάκο Ερέρα στο Βέρμιο, σε 3-5 πηγάδια της Νάουσας, για να επιθεωρήσουν μαζί το αθλητικό κέντρο στο οποίο ο Άρης θα πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του, και από Δευτέρα να μπει επιτέλους, θα πω εγώ, στην τελική ευθεία το κομμάτι των ανανεώσεων, των αποχωρήσεων. Πάνω κάτω έχει κατασταλάξει ο Ερέρα σε ποιους θέλει και ποιους δεν υπολογίζει για την νέα σεζόν. Ξαναλέω όμως, δεν είναι μόνο αγωνιστικά τα κριτήρια. Θα παίξει ρόλο και το οικονομικό, γιατί υπάρχουν οφειλές προς ποδοσφαιριστές, πρέπει να ρυθμιστούν και αυτές. Περιμένουμε λοιπόν να δρομολογηθεί αυτό το κομμάτι, να πάρει σιγά σιγά και το μεταγραφικό, γιατί δεν είναι μόνο το ότι ο Άρης πρέπει να ενισχυθεί άμεσα με παίχτες. Οι αφήξεις ποδοσφαιριστών θα ζεστάνουν και περισσότερο τον κόσμο κατ' εμέ, και θα παρατηρηθεί νομίζω και μεγαλύτερη κίνηση στα διαρκείας. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει οικονομικά την ΠΑΕ. Απλά στο επόμενο 15ήμερο πρέπει να τελειώσουν τα περισσότερα από τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν, και ενώ δεν προκύπτουν έσοδα αυτή τη στιγμή από κάπου, ο Θόδωρος Καρυπίδης αναγκαστεί να βάλει το χέρι στην τσέπη για να τρέξει όλα αυτά τα ζητήματα. Το κάνει ήδη βέβαια με τις εργασίες που γίνονται στο Ρήσιο, με τα τουρνίκια που μπήκανε, με τις εργασίες που γίνονται στο Κλεινάδης Βικελίδης για την αντικατάσταση του Κλωτάρτα. Στο Ρήσιο μάλιστα βρεθήκαμε και σήμερα, όπου μας έγινε έτσι μια ξενάγηση από τον υπεύθυνο της εταιρείας που είχε αναλάβει την εκπόνηση του έργου, τον κύριο Πανταρτζίδη, ο οποίος μίλησε και στην εκπομπή το απόγευμα και μας εξήγησε τι ακριβώς θέλουν και σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμο το Ρήσιο. Περίπου στα μέσα Ιουλίου θα έχω τελειώσει εργασίες εκεί. Πολλές αλλαγές θα γίνουν. Lifting κανονικό, extreme makeover θα γίνει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, έχοντας μάλιστα τουλάχιστον για το εξωτερικό κομμάτι του κτηρίου ως πρότυπο το αθλητικό κέντρο της Dortmund σε κάποια στοιχεία, και κυρίως όσον αφορά τους χρωματισμούς και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, τόσα χρόνια το κτίριο του Άρη στο Ρήσιο είναι κίτρινο. Τώρα θα είναι μαύρο. Θα είναι μαύρο με κίτρινες πινελιές. Μάλιστα. Και θα αλλάξουν πολλά, και νέο πάρκινγκ θα δημιουργηθεί για τους παίχτες, και το νέο κτίριο που θα γίνει. Σε λιγότερο από ένα μήνα όλα αυτά υπολογίζεται να είναι έτοιμα και να τεθεί στη διάθεση της ομάδας με την επιστροφή της από τα 3-5 πηγάδια. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό και βίντεο στο Λαμπαουτάρης για να δουν οι φίλοι του Άρη, οι οποίοι θα μπορούν να προμηθεύονται και αύριο τα εισιτήρια διαρκείας, καθώς όπως ανακοίνωσε ΠΑΕ, λόγω της αυξημένης ζήτησης που παρατηρείται αύριο, η μπουτίκ θα λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι για όσους θέλουν να προμηθευτούν το διαρκείας τους για την νέα σεζόν. Από Κύπρο πλευρά υπήρξαν κάποια σενάρια για τον Ζωάν Τομάς, παίχτης που δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχε παίξει πιο παλιά και στη Σέλτα. Κάτι μου λέει το όνομα του. Ναι, Καταλανός, μέσος, που φέτος αγωνίστηκε στην Κύπρο, αλλά από την ΠΑΕ διαψεύδουν και λένε ότι δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Γενικότερα αυτά. Ο φίλος ο 337, επειδή μάλλον συντονίζει και τώρα, για ποιον παίκτη είπε στην αρχή που πάει να πάρει τον Ολυμπιακό? Το Μαρτίνες. Το Μαρτίνες. Για να μην παρεξηγηθώ, και επειδή ο φίλος τώρα συντονίστηκε, δεν θα τον πάρει δανεικό. Ο Άρης έχει ξεκαθαρίσει από νωρίς την πολιτική του σε αυτό το ζήτημα για φέτος, και έχει πει ότι δεν θα αποκτήσει κανένα δανεικό. Εντός Ελλάδος πάντα μιλάμε, έτσι. Ναι. Τώρα προκύψει κάποια περίπτωση από ομάδα του εξωτερικού, εντάξει, εννοείται πως θα γίνει αυτό. Αλλά από ομάδα της Ελλάδος δεν θα πάρει δανεικό. Και θα ασχοληθεί, που ήδη ασχολείται με τον Μαρτίνες, αλλά θα κινηθεί για τον Μαρτίνες μόνο όταν μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, κάτι που είναι και το αναμενόμενο, ξαναλέω, γιατί το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται και το 19. Μια αντίστοιχη περίπτωση είναι και του Γιαννιώτα, που επίσης το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και θα μείνει ελεύθερος και αυτός λογικά. Ο Γιαννιώτας που αύριο ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με τη Βαλιαδολίδ στο δεύτερο τελικό ανόδου κόντρα στην Νουμάνθια. Εντάξει, διαδικαστικού χαρακτήρα. Διαδικαστικό είναι.
της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Γιάννετας, κοίτα, είναι ένας παίχτης που αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα σε 25 το εξωτερικό. Δεν αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο ότι ενδεχομένως για άλλους λόγους να επιλέξει τον επαναπατρισμό. Ο Άρης τον θέλει, είναι η δεκαετία πόδος του Καρυπίδη, τον έχει τσεκάρει και ο Ερέρα, τον ξέρει την παρουσία του φέτος στην Ισπανία. Θα περιμένει ο Άρης τον Γιάννετα. Μέχρι πότε δεν ξέρω. Αλλά θα δώσει λίγο χρόνο σε αυτήν την υπόθεση, την παρακολουθεί διακριτικά για να δει τι θα αποφασίσει ο παίχτης, που ξαναλέω ότι για την ώρα προτεραιότητα νομίζω αποτελεί το εξωτερικό. Μάλιστα. Κατά τα άλλα δεν προκύπτει κάτι άλλο. Αύριο η Άρης ίσως έχει κάτι βέβαια που θα βγει για αυτούς που θέλουν ονόματα και ονόματα που ισχύουν βέβαια, έτσι, γιατί όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, όχι μόνο στον Άρη, όλες τις ομάδες κάθε καλοκαίρι διαβάζουμε δεκάδες ονόματα. Από τα οποία το 1 δέκατο ή τα 2 δέκατα μπορεί να ισχύουν. Εντάξει. Γι' αυτό και εμείς μέσα από το Λαμπαουτάρι όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε να βγάζουμε στη δημοσιότητα και να γράφουμε ονόματα τα οποία τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα και υπάρχουν και εξετάζονται τους ανθρώπους του Άρη και είναι στη λίστα του Ερέρα. Νομίζω ότι την επόμενη, από τη Δευτέρα, καλώς χρόνων των πραγμάτων, και αφού έχει γυρίσει ο Καρυπίδης, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και γενικότερα για τις επόμενες 15 μέρες. Θα σε έχουμε δηλαδή, εδώ τη Δευτέρα στην εκπομπή. Να ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα δούμε, ρε φίλε. Πλέον ξέρεις ότι όχι Δευτέρα, μάλλον όχι, γιατί έχω μια επαγγελματική υποχρέωση μετά την εκπομπή. Είναι πολύ πιθανό να προκύψει κάτι τέτοιο. Αλήθεια, δεν πουλάω πάνω, ξέρεις. Όχι, ρε, εντάξει. Τι... Αλλά. αν όχι Δευτέρα, Τρίτη θα έρθω. Γιατί εντάξει, βραδινή εκπομπή δεν είναι πλέον για εμάς υποχρέωση Θανάση μου. Βραδινή εκπομπή είναι, το χόμπι είναι διασκέδαση. Ναι. Είναι το χόμπι. Χομπίστες είμαστε ούτως ή άλλως. Χομπί, αυτό ακριβώς. Δεν το λέμε ρολικά. Όχι, έτσι, ρε, τι. Εμείς, ρε φίλε, το χόμπι μας το κάναμε δουλειά. Α, μπράβο. Το χόμπιτ μας. Το χόμπιτ μας το κάναμε δουλειά. Αυτά κύριε Κιλόν. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να ρωτήσετε κάτι άλλο γενικότερα. Λοιπόν, δώσουμε και μια τετράδα για αύριο. Γαλλία-Αυστραλία. Over. Πληρώνει και καλούτσικα, κοντά στον 80. Αργεντινή-Ισλανδία. Αργεντινή-Ισλανδία, ναι. Ο προπονητής ο οποίος είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα. Δεν κάνω πλάκα. Αυτή δεν είναι που στο Euro τα είχα πάει καλά νομίζω. Ναι, ρε, βέβαια. Την Αγγλία απέκλεισαν. Την Αγγλία απέκλεισαν. Φίλε, εδώ με πολύ ρίσκο. Η λογική επιλογή για μένα είναι το under. Δεν ξέρω αν δίνει καλά. Καλώς και under, ναι, δεν το είδα. Αλλά... Ναι, under. Under σαν safe επιλογή. Αλλά under και safe δεν υπάρχει. Ναι, το under είναι, ναι. Δεν πληρώνει και super. Είναι κοντά στο 95. Πόσο? Με 2. Δεν είναι απλά. Καλά είναι. Καλά είναι τώρα, εντάξει. Άντε παίξε εσύ, άντε με αντίπαλο την Ισλανδία σε μάτς που συμμετέχει ο Μέση. Άντε παίξε εσύ. Εγώ στο δίνω χ. Λες, να γκελάρει με το καλημέρα Αργεντινή. Δεν κερδίζει. Οι άλλοι δαγκώνουν τώρα τη μάνα τους. Άσε. Να πάνε τώρα οι άλλες ειδητήκες από τον Buenos Aires τώρα να πούμε κάτι. Λοιπόν. Κι άλλος που κρύβει τα χαπάκια στην κάλτσα. Περού-Δανία. Ενώ ο Ρονάλδο δεν παίρνει χαπάκια. Περού-Δανία. Εγώ στο δίνω θα είναι το πρώτο 0-0 της διοργάνωσης. Για το Περού δεν έχω εικόνα, ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια. Πάρε μια τηλεόραση, αν δεν έχεις εικόνα. Πάρε μια τηλεόραση. Πάρε μια 40διάρα. 0-0 λες εσύ. Το πρώτο 0-0 του τουρνουά θα είναι. Ναι, και αυτό με ριζίχει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι 0-0 με γκολ-γκολ, αλλά... Η Δανέχη τι κατάσταση είναι. Σε καλή καφή, σε κατάσταση Μουντιάλ, σε κατάσταση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εντάξει, δεν έχει κάτι το... Ο Έριξεν είναι βασικά και οι υπόλοιποι. Είναι η ομάδα του Έριξεν. Πουλενάρ. Είναι πολύ καλός παίκτης. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο έτσι από αμάν άλλους παίκτες. Είναι όλοι καλοί. Το Περού έχει καλούς παίκτες, αλλά ψιλοάγνωστος στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, η μοναδική αναγνωρίσιμη από τον πολύ κόσμο είναι ο Πάολο Γκερέρο και ο Τζέφερσον Φαρφάν. Που παίζει παλιά στη Σάλ και τώρα παίζει στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια. 0-1 η Δανία. 0-1 η Δανία. Ακριβές σκορ κιόλας. Και Κροατία-Νιγηρία το βράδυ στις 10. Τώρα ρε φίλε, εντάξει, Κροάτες έχουν μέσα Μόντριτς, έχουν... Έχουν, ναι. Έχουν πράγμα. Εντάξει, και η Νιγηρία έχει αρκετούς που παίζουν στην Πρέμιερ.
Και αυτό ρε φίλε είναι πιθανή ισοπαλία νομίζω. Λες ε. Εγώ αυτό το βλέπω για, για βαρβάτο over. Και over 3,5 με σου πω. Ναι εντάξει αυτό άλλο αλλά... Εγώ βασικά το Γαλλία-Αυστραλία Γαλλία-Αυστραλία και το Κροατία-Νιγηρία θα τα έπαιζα μια διάδα over. Έτσι απλά να μην το τράβηξε over 3,5. Μια διάδα over. Πόσο δίνει, πράγμα είναι καλά. Ναι. Το Κροατία-Νιγηρία το over. Σου πω, σου πω. Σου πω. Το over δίνει. Καλά δίνει, κοντά στο 2,20-2,25. Δυνατό. Για μένα είναι λανθασμένη απόδοση στο Κροατία-Νιγηρία στο over. Γιατί οι Κροάτες βάζουν αλλά τρώνε. Είναι τσαπατσούλιδες στην άμυνα. Και οι Νιγηριανοί είναι γενικά τσαπατσούλιδες. Ναι. Συμφωνώ με το over και θα πω και ένα χ. Περού Δανία. Αυτό όμως μας έδωσε 0-1. Δανία στην έδωσε 0-1, ναι. Να σου δώσω εγώ, να σου δώσω εγώ πληρωμένη τετράδα. Πληρωμένη τετράδα, φίλε. Όχι, θα τα παίξω σαν τετράδα. Λοιπόν, Γαλλία άσος με over. Ναι. Στην Αργεντινή, στο μάτς της Αργεντινής, Μέση 2 plus goal. Αυτό δεν το έχει ο Πάπε, βέβαια. Να πετύχει δηλαδή από 2 goal και πάνω. Γιατί, φίλε, ο Μέση με τον Κριστιανό και στις εβδομάδες Champions League αλλά και στην Πριμέρα Division ψιλοπηγαίνουν χέρι-χέρι. Δηλαδή, ειδικά στο Champions League που παίζουν. Η μια ομάδα παίζει συνήθως Τρίτη, η άλλη παίζει Τετάρτη. Όποτε κάνει παπάδες ο ένας, μετά κάνει παπάδες και ο άλλος. Σπάνια είναι ας πούμε εβδομάδες που ο ένας είναι ανύπαρτος. Λέει ο Κιλώνης τώρα ότι ο Μέση έβλεπε σήμερα το Πορτογαλία Ισπανία, τον άλλο που έβλεπε τρία γκολ. Τριέβαλε. Τριέβαλε. Μια μισή. Μια μισή. Λοιπόν, είπαμε Γαλλία άσο με over. Μέση 2 plus goal. 0-0 το Περού Δανία. Πάρε και με ακριβές σκορ 0-0 και over 3,5 στο Κροατία-Νιγηρία. Δεν απέχουν πολύ. Παίξτε αυτά τα τετράδα, ξέρει φίλε, και μην ξανακάνεις εκπομπή για 5 μήνες. Πάνε στις Σεϊχέλες. Θα δίνουν, εντάξει. Καλά, μην τρελαίνεσαι, αλλά δίνει γιατί έχει μέσα το 0-0 βασικά είναι το που ανεβάζει πολύ το. Κάνε 20. 20 δίνει στάνταρ. Ναι, 20 δίνει στάνταρ. Ναι. Θα το ρίξω, φίλε, θα το ρίξω, ασχοληθώ. Θα τους βοηθώ. Και άμα το πάρω κερνάω. Εντάξει. Πιτόγυρο. Όχι, κάτι πιο καλό. Εδώ ο Δημήτρης λέει Γαλλία-Αυστραλία 5-1. Κροατία-Νιγηρία 3-2. Περού-Δανία 1-1. Αργεντινή-Ισλανδία 4-1. Δηλαδή τα βλέπει και τα 4 τα βριανά γκολ-γκολ. Ναι. Και τα πιο πολλά και over. Γράφτα λέει. Γράφτα. Γράφτα και... Άμα τα δούνε, γράφτε μου που λένε. Μάλιστα. Εγώ θα σας ακολουθήσω. Θα παίξω μια τα δικά σου ό,τι βγει. Εντάξει. Να το κάνουμε έτσι. Πάντως τώρα φίλε ξαναβλέπω τον γκολ του Ντιέγκο Κώστα. Είναι από τα 6 της βραδιάς στο Πορτογαλία-Ισπανία. Είναι το πιο ωραίο γκολ. Το πρώτο ή το δεύτερο. Το γκολ, ναι. Το πρώτο το προσωπικό του, ναι. Το πρώτο εντάξει τους χορεύει όλους. Φίλε είναι τους χορεύει κανονικά. Αλλά του κλέβει τη δόξα ρε φίλε ο Κριστιάνο. Δηλαδή έχει βάλει άλλους 2 γκολ. Το ένα το καλύτερο της βραδιάς και του κλέβει ο Ρονάλντο τη δόξα με το hat-trick. Καλά τον έκανε ρε φίλε, με αυτή την αντιτουριστική φάτσα που έχει αυτός. Ο Ντιέγκο Κώστα, όντως ρε φίλε, είναι πολύ άσχημος. Έχει φάτσα δηλαδή, έχει φάτσα πρεζέμπορα από το Καράκας, εντελώς. Βαρόνος. Δηλαδή, άμα τον έβλεπες έξω να συνέβεσαι με μαχαίρι... Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι, φίλε ξάδερφος ή αδερφός του Πατσάνγκα. Ξέρεις ποιος είναι ο Πατσάνγκα? Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Πατσάνγκα. Λοιπόν, κουιζάκι. Στάνταρ θα το απαντήσουν. Λοιπόν, ποιος είναι ο Πατσάνγκα? Εδώ. FM και όταν τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Το έχω ξαναβάλει παλιότερα και έχει απαντηθεί σε χρόνο ρεκόρ, φίλε. Να σου βάλω κι εγώ ένα quiz τώρα σε σέρφ που πριν κλείσουμε. Ναι. Το βάλαμε και τα πρώτα στην εκπομπή, βέβαια. Εντάξει, εγώ το βρήκα. Δεν ξέρω αν θα το βρεις εσύ. Επειδή έπαιζε το Μαρόκο εκείνη την ώρα. Ναι, ναι. Ποιοι είναι οι τρεις μαροκινοί ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στον Άρη? Λοιπόν. Ο ένας είναι. Κάτσε λίγο. Ο ένας τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Ο Μπασίρ είναι ο ένας. Ωραία. Σαλαχεντίν Μπασίρ. Ναι. Οι άλλοι δύο φίλε δεν μου έρχονται. Το ένας ήταν αμυντικός. Ταλάλ Ελ Καλκουρί. Δύο. Ναι, αυτό είναι σκονάκι. Σκονάκι με το στείλω Δημήτρης. Ο τρίτος πιο. Ο άλλος ήταν μέσος. Ο άλλος ήταν ο μέσος που τέτοιο που είχε και την ωραία τη γυναίκα. Που είχε παίξει και η Αγγλία, Μπέρμιγχαμ και τα λοιπά. Ο Σαΐν Τσίμπα. Α, αυτός,
Ναι, όχι, εμένα τώρα το μυαλό μου πήγε σε άλλον πήγε. Και όπως μας έλεγε εδώ πέρα ο Παύλος Ραπτόπουλος, ναι. Είναι αυτοί οι τρεις συνυπήρξαν στο ομάδα του Μαρόκου που έπαιξε στο Μουντιάλ 98. Mm-hmm. Μάλιστα. Άλλο κουιζάκι τώρα, φίλε. Τώρα μου έδωσε ιδέα. Στο μάτς του Μαρόκου, η τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ, τι παράδοξο είχε. Το πρόσεξες? Ή αν το πρόσεξε κανένας, ας απαντήσει εδώ. 23, 10, 2, 7 και 3 οκτάρια. FM και το μήνυμα στο 5, 45, 26. Η τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ, εντάξει της ΕΡΤ, τα γραφικά τα δίνει η Ρώσικη τηλεόραση. Ή η FIFA, ξέρω εγώ. Τι παράδοξο υπήρχε στο Μαρόκο-Ιράν? Στα γραφικά. Τι υπήρξε? Ρωτάω ρε φίλε. Δεν πρόσεξες τι? Κάτι. Όχι. Τι? Το είδες όλο το μάτς καταρχήν? Αν δεν το είδες όλο, εντάξει, σε βγάζω πολύ κλίμα. Πολύ λίγο. Είχαμε και εκπομπή εκείνη την ώρα. Εντάξει, τότε δεν είναι. Ναι. Όποιος κατάλαβε το παράξενο, FM για να το μήνυμα αποστολή στο 54526 23 10 2 7 και 3 οχτάρια. Υπήρχε κάτι μάλιστα παράδοξο στα γραφικά. Θα σε βάλω να σε ακούσω όμως τώρα για να δω. Βάλε. 107,4 είμαστε, να ξέρεις. Εντάξει, φίλε. Έγινε. Άντε, καλό βράδυ. Ντάσε καλά. Χαιρετήματα στην Περαία. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, αυτά από τον φίλο από την Περαία που μας ακούει. Αν είναι ο ναυτή, εγώ τον ναυτή είχα, τον ναυτή είχα στο μυαλό μου, ήταν την ίσως. Ναι, εντάξει, τώρα τι την ίσως, τη Μαροκινός, πάνω κάτω το ίδιο. Βορειοαφρικανή είναι αυτή. Εντάξει, την Ισία έχω πάει. Καλή χώρα. Έχει να δώσει. Εντάξει, πολύ φτωχή, αλλά είναι και εύκολο ταξίδι. Είναι μόλις 2 ώρες πτήση. Τίποτα. Τσακ, μπαμ. Λοιπόν, κουιζάκι. Στο Μαρόκο ήταν όσοι είδατε το παιχνίδι στην ΕΡΤ. Εντάξει, η ΕΡΤ τα δείχνει όλα. Ποιο ήταν το παράδοξο, το παράξενο στα γραφικά? Είχε κάτι, ρε παιδί μου, που δεν. Λέει, εγώ το είδα, ας πούμε, και λέω γιατί έτσι. Εντάξει, δεν είναι κανένα σούπερ θέμα. Αλλά για να σας δω, αν είστε παρατηρητικοί. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Θανάση, λέει, ο μεγαλύτερος παπάς, λέει, είναι αυτό το μια φορά στα 5 χρόνια. Στα 4 χρόνια το διορθώνεις παρακάτω. Έχει, λέει, Euro, έχει Τσουλού, έχει Κλάσικο, έχει την ομάδα μας στην Ελλάδα, έχει τελικούς NBA, έχει μάτς που περιμένεις να κλείσει τριάδα και πρέπει να τα δεις οπωσδήποτε. Άρα, όντως, οι γυναίκες είναι καταδικασμένες, χαμένες από χέρι. Και ο Δημήτρης, αφού επαναλαμβάνω την τετράδο Δημήτρη, όσοι θέλετε να ακολουθήσετε, Γαλλία-Αυστραλία 5-1, δείχνει να είσαι κοντά. Όπως και στο Κροατία-Νιγηρία 3-2. Στο Περού-Δανία 1-1, εντάξει, κάπου εκεί είναι. Εγώ για 0-0-1 το κόβω. Και Αργεντινή-Ισλανδία 4-1. Επίσης δεν μπορεί και να είσαι κοντά. Φυσικά, αν τα βάλεις όντως, Δημήτρη, μην κάνεις το λάθος, γιατί περί λάθος θα είναι, να τα βάλεις ξερά, έτσι. Λέει, βάλτε σε σύστημα. Λέει, τώρα μιλάμε για 4 ακριβή σκορ. Και εξεζητημένα σκορ. Όχι 1-0, 2-0 και 2-1. Φαντάσου τώρα να βγάλεις τα 3 ή τα 2, γιατί και με διάδεδο παίρνεις πολύ καλά λεφτά. Θα το βάλεις 2-3-4. Αν θες να τα παίξεις και τα 4. Προς Θεού, μην κάνεις κανένα λάθος και το βάλεις. Άμα θες, βάλεις την τετράδα μισό ευρώ ή 1 ευρώ. Ό,τι είναι για σένα λίγο, ξέρω εγώ. Προς Θεού. Εκεί λέει στο VAR, λέει, τι τα ασκά, λέει, ήταν, λέει, στο 10, λέει, του Κώστα, λέει, γιατί το είδαν, λέει, αφού δεν άλλαξε απόφαση. Α, για το επιθετικό φάουλ. Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι ο ορισμός του επιθετικού φάουλ. Γιατί και καλά πηδάει για κεφαλιά. Βέβαια, προτάσει επίτηδες στον αγκώνα του. Γιατί ξέρει ότι είχε τον Μπέμπε από πίσω. Σου λέει, τσόγλανο έχω από πίσω μου. Ας τη φάει την αγκονιά. Το κάνει πολύ συχνά αυτόν τον Ντιέγκο Κώστα. Ήταν στα όρια του το δίνω, δεν το δίνω. Και τελικά το άφησε. Ίσως να το άφησε, έχοντας στο μυαλό του νωρίτερα, του είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα και οι Ισπανοί για το πέναλτι που σφύριξε στην ανατροπή του Ρονάλντο. Όπου υπάρχει φυσικά επαφή. Εντάξει, το κερδίζει βέβαια ο Ρονάλντο. Δεν είναι αυτό που λέμε πέναλτι Μάρς. Είναι πέναλτι. Και εγώ θα το δίνα. Αλλά είναι εκεί στα όρια του το δίνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση για το Μουντιάλ και κυρίως για το Πορτογαλία-Ισπανία 3-3. Ματσάρα πραγματική. Τώρα ξαναβλέπουμε για πολλωστή φορά το γκολ του Ντιέγκο Κώστα, που είναι όντως γκολ φορ πολύ υψηλού επίπεδου. Αλλά να, του κλέβει τη δόξα ο Κριστιάνο με το hat-trick που πέτυχε. Επαναλαμβάνω, για όσοι συντονίστηκαν τώρα, έγινε ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, ότι σκοράρει για 8η συνεχόμενη μεγάλη διοργάνωση, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Και ότι έπιασε τους Πελέ, Κλόζε και Ούβε Ζέλερ
στην κατηγορία των παικτών, των μοναδικών παικτών που έχουν σκοράρει σε τέσσερα ξεχωριστά παγκόσμια κύπελα. Άντε να σας βάλω και το κουιζάκι, το ποιοι είναι αυτοί που έχουν παίξει σε πέντε παγκόσμια κύπελα. Δεν είναι πάρα πολλοί. Είναι τρεις παίκτες είναι που έχουν αγωνιστεί σε πέντε μουντιάλ. Για αυτούς που έχουν σκοράρει σε τέσσερα μουντιάλ, μόλις σου είπα. Ποιοι είναι οι τρεις μοναδικοί που έχουν παίξει σε πέντε παγκόσμια κύπελα. Τρεις είναι ή τέσσερις. Νομίζω είναι τρεις. Νομίζω ότι είναι τρεις. Ναι, δεν πρέπει να κάνω λάθος. Εν τω μεταξύ, η ιστορία έγραψε και το Ιράν. Το Ιράν το οποίο κάνει και μια απόπειρα μπύλη όταν τελειώσει το τέτοιο. Κάνει μια απόπειρα με μπούντου. Μπας και έτσι πάρουμε λίγο μια πινελιά ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Να πω και εγώ έτσι μια πινελιά ρεπορτάζ Ιράκλη. Το Ιράν το οποίο έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που κατακτά νίκη στις καθυστερήσεις με αυτό το γκολ. Έγινε επίσης η πρώτη ομάδα από το 1966 και μετά που σκοράρει σε ένα ημίχρονο στο οποίο δεν έχει κάνει ούτε σουτ. Εντάξει, είναι μαγική εικόνα το Μαρόκο-Ιράν 0-1. Όχι ότι το Μαρόκο έτσι μάγεψε, αλλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν, έπαιξε πολύ καλή μπάλα, φαντεζή ποδόσφαιρο. Τα λέγαμε και χθες και στις προηγούμενες εκπομπές που κάναμε ανάλυση του Μουντιάλ ότι είναι η πιο ευρωπαϊκή από τις αφρικανικές εθνικές ομάδες και αυτό έχει εξήγηση. Είναι η εθνική ομάδα του Μουντιάλ με τους περισσότερους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην πατρίδα. Έχουν γεννηθεί σε Γαλλίες, Βέλγια, Ολλανδίες κτλ. Κτλ. Άλλωστε σχεδόν όλοι παίζουν στο εξωτερικό. Και ναι, στο δεύτερο ημίχρονο δεν κατέγραψε, λέει, η στατιστική υπηρεσία της FIFA ούτε ένα σουτ των Ιρανών στο ενεργητικό τους. Και μάλιστα αυτή ήταν η δεύτερη νίκη που πετυχαίνουν οι Ιρανοί σε παγκόσμιο κύπελο. Η πρώτη ήταν κόντρα στις ΗΠΑ το 98 στη Γαλλία. Και επίσης ήταν η δεύτερη φορά που δεν δέχτηκαν σε αγώνα Μουντιάλ. Που δεν δέχτηκαν γκολ σε αγώνα Μουντιάλ. Πρώτη φορά ήταν το μάτς κόντρα στην Ιγυρία το 2014. Και επίσης να πούμε ότι ο Κάρλος Κεϊρός, ο πολύπλος Πορτογάλος τεχνικός του Ιράν, ο οποίος αποχωρεί μετά το παγκόσμιο κύπελο, δεν έχει γνωρίσει, λέει, ποτέ ήττα από αφρικανική ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο. Έχει μία νίκη την σημερινή και δύο ισοπαλίες. Αυτά έτσι κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Ορισμένα εξ αυτών τα λες και οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, αλλά για να τα λέμε όλα, αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ, το αθλητικό, είναι και συγκαταλέγοντας αυτή την κατηγορία, έτσι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ρεσί, λέει, αυτός, λέει, έτσι όπως λέει, γυμνάζεται, θα παίξει και το 2022. Ο Ρονάλντο, φίλε, μακάρι. Είναι 33, λέει, και κάνει, λέει, κάτι σπριντ, λέει, και αφήνει τον πικέ 3 μέτρα. Ναι, όντως, και για το Ρονάλντο, επειδή πλέον είναι στα 33, δεν είναι στα 27 και στα 30, πρέπει να δώσουμε ένα credit και στον Ζιντάν. Εντάξει, βέβαια, τι μόνο credit να το δώσουμε στον Ζιντάν, είναι από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές φιγούρες γενικότερα, είτε μιλάμε σε παικτικό είτε σε προπονητικό επίπεδο. Αλλά ένα μεγάλο credit το αξίζει και ο Ζιντάν για την κατάσταση του Ρονάλντο. Γιατί από τη μέρα που ανέλαβε την Real Madrid ο Ζιντάν, κατάλαβε ότι ο Ρονάλντο ήταν ένας παίκτης που χρειαζόταν μια ειδική μεταχείριση λόγω ηλικίας και επειδή ήξερε πολύ καλά για αυτός την τεράστια αξία του, γιατί και ο ίδιος ίδιας αξίας παίκτης ήταν, τέτοια ντίβα ήταν και τέτοια μεγάλη φίρμα παικτούρα ήταν ο ίδιος, έκανε ένα rotation εξαιρετικά προσαρμοσμένο επάνω του τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά φέτος τον ξεκρούασε σε πάρα πολλά παιχνίδια. Και σε αυτό οφείλεται εν πωλής και η πορεία στο Champions League που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του τροπέου και το πρώτο μάτς που είδαμε από τον Ρονάλντο στο Μουντιάλ. Και ο Ινιέστα είναι 34, λέει, και φαίνεται σαν παλέμαχος. Όντως, ο Ινιέστα δεν θυμίζει καν τον παλιό παίκτη. Καλά, ο Ινιέστα ποτέ δεν ήταν και ο ίδιος αθλητικός τύπος όπως είναι ο Ρονάλντο, ούτε ποτέ ήταν φέτες. Ο Ινιέστα ήταν καθαρά εγκεφαλικός παίκτης, όπως ας πούμε και ο Τσάβη. Πιστεύω, λέει, θα φτάσει, λέει, καμιά 200 μάτς, λέει, με 110 γκολ στην εθνική, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι όντως, παιδί μου, απίστευτος. Είναι μηχανή των γκολ κανονική. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών. Δεν μπαίνω τώρα στη σύγκριση μεταξύ με αυτόν και με τον Μέση, ποιος είναι ο καλύτερος. Για μένα είναι καλύτερος σκόρερ ο Ρονάλντο και καλύτερος μπαλαδόρος ο Μέση. Αλλά όλα αυτά είναι υποκειμενικά και σχετικά και να είχαμε να λέγαμε. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ζήσει, τους ζούμε και τους δύο, που είναι εκ των κορυφαίων όλων των εποχών, αμφότεροι σίγουρα.
και τους έχουμε ζήσει για πολύ έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Από τα πρώτα τους παιχνίδια τους παρακολουθούμε στενά. Η δική μου γενιά, ξέρω εγώ, η λίγο πιο μικρή και προφανώς και η πιο μεγάλη. Και είμαστε τυχεροί που τους έχουμε ζήσει για τα καλά. Μόνο λέει ο Νεϊμάρ λέει, μπορεί να τον περάσει. Λέει τα νούμερα του στην εθνική κίνηση πραγματικά. Όντως ο Νεϊμάρ έχει πιάσει, είναι 26, είναι. Ο Νεϊμάρ νομίζω είναι 26 χρονών και έχει πιάσει ήδη στα 26 του τα γκολ του Ρωμάριο στην εθνική Βραζιλίας, έτσι. Που ο Ρωμάριο ήταν από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών για τη Βραζιλία. 55 γκολ είχε ο Ρωμάριο και ο Νεϊμάρ τον έχει πιάσει ήδη στα 26 του. Δηλαδή, όντως απειλεί. Τον Πελέ τώρα δεν ξέρω αν τον απειλεί, δεν θυμάμαι πόσα γκολ είχε ο Πελέ. Πάντως τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, τον απειλεί σίγουρα ο Νεϊμάρ και ίσως να απειλεί και τον Πελέ, που είναι ο αρχισκόρερ όλων των εποχών για την εθνική Βραζιλίας. Και αυτός έχει τεράστια νούμερα, όντως. Βέβαια δεν έχει την ίδια ερωτική σχέση με τα δίχτυα που έχει ο Κριστιάνο. Ο Κριστιάνο πιο killer. Ας πούμε, ο Νεϊμάρ δεν έχει κεφαλιά. Που ο Ρονάλντο είναι top κεφαλοσφαιριστής. Όλα τα άλλα τα έχει, εντάξει. Σκοράρει και με τα δύο τα πόδια, έχει και αυτός τα στημένα, φάουλ και πέναλτι, αλλά στο κεφάλι υστερεί ο Νεϊμάρ. Βασικά δεν θυμάμαι καν γκολ του Νεϊμάρ με το κεφάλι. Που ο Ρονάλντο έχει πετύχει άπειρα. Και με κάτι άλματα στο Θεό. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας έστειλε το παιγμένο το στοίχημα, αν ήταν τα σκοράκια. Άντε, όχι σε καλή μεριά, νωρίς να το πούμε αυτό. Καλή επιτυχία. Από Μπούντου έχουμε τίποτα, καμιά ανταπόκριση, τίποτα έτσι. Εντάξει, δεν μπορεί η Ελένη, δεν χρειάζεται. Τα ακούσατε νωρίτερα από τις αρμόδιες εκπομπές. Και από Ηρακλή μεριά δεν υπάρχει κάτι αμάν αμάν. Η πιο σημαντική είδηση, γιατί όλα τα άλλα λίγο πολύ τα έχουμε πει κατά καιρούς, είναι ότι την Δευτέρα το απόγευμα, την ερχόμενη Δευτέρα, λέει 18 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί με πρωτοβουλία του κυρίου Καράογλου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και γνωστός Ηρακλειδέας, έχει οργανωθεί μία συνάντηση σχετικά με το πλάνο της πολυμετοχικότητας που επιχειρείται στη νέα Παϊρακλής που θα συσταθεί, να μαζευτούν δηλαδή αρκετοί λεφτάδες ή επιφανείς οικονομικά παράγοντες του Ηρακλή και να κάνουν έτσι μια ομάδα, ένα γκρουπ που θα βοηθήσει το νέο Ηρακλή να σταθεί στα πόδια του. Εντάξει, δεν έχει φυσικά ο Ηρακλής μεγέθη όπως και τότε ο Παναθηναϊκός ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός με πατεράδες, με Βιονόπουλους, με Βαρδινογιάννητες και Γιανακόπουλους, αλλά υπάρχουν ισχυροί οικονομικά Ηρακλειδείς που μπορούν να προσθεθούν στην περσινή ομάδα, τα ονόματα των οποίων δεν τα μάθαμε ποτέ και είναι προς τη μήνυ τους αυτό. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι άμα να μάθει. Εντάξει, ο Κατσαμπής έχει ξεκινήσει τις επαφές με τους παίκτες του που θέλει ο Σπύρος Παξεβάνος να τους κρατήσει και την επόμενη χρονιά στο ρόστερ και σιγά σιγά θα γίνονται, νομίζω ότι ήδη μια ομάδα, ένα γκρουπ παικτών έχει κληθεί για το πρωί της Δευτέρας στις 11 στα γραφεία της Μίκρας για να συζητήσουν το τι μελιγενέστε, αν θα συνεχίσουν δηλαδή μαζί και τη νέα χρονιά ή όχι. Αυτά από Ηράκλη, κάτι άλλο δεν χρειάζεται να πούμε για να πλατιάσουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος μας στέλνει σκονάκι και λέει Πελέ 77, Ρονάλντο 62, Νεϊμάρ 55. Άρα ο Νεϊμάρ, το Ρονάλντο, αν είναι υγιής δηλαδή, να μην πάθει από το παιδί, θα τον ξεπεράσει σίγουρα. Εντάξει, και τον Πελέ δεν θέλει και πάρα πολύ, τι θέλει, 22 γκολ ακόμα θέλει. Είπαμε, είναι 26, αν δεν κάνω λάθος, είναι 26 χρονών. Έχει δηλαδή σχεδόν μια δεκαετία μπροστά του. Αν δεν προκύψουν σοβαροί τραυματισμοί ή αν δεν πάρουν τα μυαλά του, γιατί είναι και λίγο καραγκιοζάκος, είναι κλασικός Βραζιλιάνος, λίγο ελαφρύς, ελαφρόμυαλος. Ας πούμε και ο Ροναλντίνιο, έτσι, που είναι για μένα το μεγαλύτερο μου που λένε. Εντάξει, λόγω μυαλού δεν έπαιξε περισσότερα χρόνια σε top επίπεδο. Το έφτασε δηλαδή το top επίπεδο προς Θεού, αλλά έπρεπε να το κρατήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή, αποσύρθηκε από την κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή της Ευρώπης πολύ σύντομα. Θα μπορούσε να δώσει τουλάχιστον έτσι άλλα 3-4 χρόνια μαγείας στο κοινό του. Και νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός που τον είδα και live σε παιχνίδια. Δηλαδή, στο Κύπρο Συνομοσπονδιών της Γερμανίας το 2005, ένα καλοκαίρι μετά το Euro της Πορτογαλίας. Είχαμε πάει με κάτι φιλαράκι εδώ, ακροατές του Λίμπερο ήταν. Που από τότε στο Λίμπερο είμαστε φιλέ. 15 χρόνια τρέχουμε. Είχαμε πάει, ο Τζότ ήταν ένας από αυτούς, η Ροζαλία η οποία χάθηκε, Ροζαλία εντάξει, άντρας είναι, απλά ήταν το παρατσούκι, το θυμάσαι, Ροζαλία φίλε, χάθηκε ο Δημήτρης. Είχαμε πάει μαζί στη Γερμανία να δούμε Κύπελλο των Ομοσπονδιών και είχαμε δει στη Λειψία
Ελλάδα-Βραζιλία που είχαμε φάει το τρίμπαλο και ήταν μέσα η Βραζιλία και με Ροναλντίνιο, με πες τον αυτόν τον αριστεροπόδαρο, τον επιθετικό που μετά έγινε 200 κιλά στην Ίντρε που έπαιζε, που τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Κόλλησε το μυαλό μου. Ο Αντριάνο, μπράβο, ναι, Αντριάνο που είχε βάλει και ένα βρωμόσο στον Νικοπολίδη ακριβώς από πίσω του ήμουνα και το βλέπα. Το άλλο το είχε βάλει ο Ρομπίνιο. Ο Ροναλντίνιο δεν είχε βάλει γκολ, θυμάμαι. Αλλά αυτό που μου έχει κάνει, που μου έχει μείνει δηλαδή, έχει βγει για ζέσταμα η Βραζιλία. Ανάβουν έτσι κάποια φλάσια τα λοιπά από φωτογραφικές μηχανές και κινητά. Αλλά με το που βγαίνει ο Ροναλντίνιο, έχει γίνει. Πώς είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τελετή έναρξη και τα λοιπά, που βλέπεις όλο το γήπεδο να γίνεται λαμπάδα. Τέτοια φάση και έχει ξεκινήσει κάτι κοντρό με το. Κάτι τσαλίμια, κάτι κοντρό με τον ποπό του, με το αποδόμο από εκεί. Εντάξει, ήταν απίστευτος. Βιρτουόζος, ανεπανάληπτος. Για μένα ο πιο φαντεζή ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, μακράν του δεύτερου. Εντάξει, μακράν όχι, μακράν, αλλά είναι. Εντάξει, γιατί και ο Ρονάλντο το φαινόμενο Βραζιλιάνος ήταν σούπερ από πλευράς τεχνικής. Εξαιρετικά άτυχος εκείνος έτσι με δύο χιαστούς. Φαντάζομαι να μην τους είχε πάθει. Και πάλι δηλαδή κατάφερε πόσα πράγματα. Ο Ρονάλντο βέβαια ο οποίος δεν πήρε Champions League. Champions League δεν έχει πάρει. Έχει πάρει παγκόσμιο, έχει πάρει πρωταθλήματα, αλλά Champions League δεν πήρε. Παρόλο που έπαιξε και στην Μπαρσελόνα και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά τσουλού δεν σήκωσε, αν δεν κάνω σημαντικό λάθος. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Ήταν όμως πολύ άτυχος, θα μπορούσε να παίξει αρκετά χρόνια ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Ο οποίος ήταν και χθες παρόν. Ουσιαστικά με αυτόν ξεκίνησε η τελετή έναρξης στο Λουζνίκι της Μόσχας. Έχει πάρει πολλά κιλά, βέβαια. Αρκετά χρόνια αφότου κρέμασε τα παπούτσια του, έγινε γνωστό ότι ο άνθρωπος είχε θέμα με τον θυροειδή του, γι' αυτό και πήρε τόσα πολλά κιλά. Εντάξει, φαινόμενο και αυτός, αλλά φαινόμενο και ο Πορτογάλος, ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο, γιατί είπαμε, έχει πετύχει, λέει μόνο τα νούμερά του άμα δεις, απλά δεν μπορείς να τον αμφισβητήσεις, όσο και να με τον γουστάρεις. Που εγώ, ας πούμε, ένα κομμάτι στο οποίο με κέρδισε, μπορώ να πω, αν και εγώ δεν. Κατατάσσω τον εαυτό μου στους φαν του, αλλά του αναγνωρίζω το γεγονός ότι είπε, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχει κάνει ούτε ένα τατουάζ και το έχει κάνει αποκλειστικά επειδή δίνει σταθερά αίμα. Ναι, αν είσαι σταθερά αιμοδότης, υπάρχει ένα θέμα με τα τατού. Λοιπόν, και αυτό με κέρδισε σε αρκετά μεγάλο βαθμό, μπορώ να πω. Αλλά είναι παιχτάρο άνθρωπο τώρα. Ό,τι και να λέμε και για τατουάζ και το ένα και το άλλο, και είναι εγωιστής και ωραιοπαθής, που όντως είναι, ας πούμε. Αλλά είναι μεγάλη παιχτάρα. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Ενώ έχουμε και άλλη φωτογραφία. Εδώ τι μας στείλει ο φίλος ο Γιώργος. Πελέ 77 σε 92 συμμετοχές. Ρονάλντο 62 γκολ σε 98 συμμετοχές. Ο Ρονάλντο έχει πιο πολύ σε τον Πελέ. Τι λέει, ρε φίλε. Ο Ρωμάριο 55 γκολ σε 70 συμμετοχές. Είδες, ο Ρωμάριο έχει το πιο υψηλό average, δηλαδή αναλογικά τα γκολ του με τα παιχνίδια που έπαιξε. Πετύχνε γκολ ο Ρωμάριο σχεδόν 0,8 ανά παιχνίδι. Ναι, 55 γκολ σε 70 μάτς ο Ρωμάριο. Ο Νεϊμάρ 55 γκολ σε 85 παιχνίδια. Ο Ζίκο 48 γκολ σε 71 μάτς, ο Μπεμπέτο 39 σε 75, ο Ριβάλντο 35 σε 74, και Ριβάλντο είμαστε τυχεροί που είδαμε και τον είδαμε και από πολύ κοντά, ειδικά οι του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ τον ζήσανε όσο πιο κοντά γίνεται. Εντάξει, ο Ριβάλντο κάποτε ήταν ο νούμερο ένα στον κόσμο. Ο Ζαερζίνιο του 70, 33 γκολ σε 81, και ο Ροναλντίνιο 33 γκολ και αυτό σε 97. Άρα ο Ρονάλντο έχει μία συμμετοχή παραπάνω από το Ροναλντίνιο. 98 μάτς Ρονάλντο, 97 Ροναλντίνιο. Και ο Νεϊμάρ είναι στα 85. Καλά, ότι θα γίνει ρέκορντ των συμμετοχών για την Βραζιλία, σίγουρα θα γίνει ο Νεϊμάρ. Πολύ πιθανό να γίνει και αρχισκόρερ όλων των εποχών. Αυτά για τον Νεϊμάρ Τζούνιορ, τον οποίον θα απολαύσουμε, αυτόν και την παρέα του, το βράδυ της Κυριακής. Την Κυριακή το βράδυ στις 9 έχουμε Βραζιλία-Ελβετία. Τα άλλα μάτς της Κυριακής είναι Κωνσταρίκα, Σερβία και Γερμανία, Μεξικό. Αύριο επαναλαμβάνω για να κλείνουμε σιγά σιγά. Στη μία το μεσημέρι Γαλλία, Αυστραλία με τον Άσο κοντά στο 1.25. Δεν μπήκα να δω ο Ντεσάμαν έχει κατασταλάξει τελικά με ποιους θα ξεκινήσει. Από ό,τι είχα διαβάσει τελευταία φορά, χθες ένα σχήμα που
φαινόταν να αποκρίνει, ήταν με Γκρισμάν, Ζιρού και Εμπαπέ μπροστά. Αργεντινή, Ισλανδία. Α, εδώ δεν σας είπα την ενδεκάδα που την ανακοίνωσε ο τέτοιος, ο Σαμπαόλη. Ο Καμπαγιόρ θα παίξει κάποια δοκάρια. Παρτενέρ του Οταμέντι στα στόπερ θα είναι ο Ρόχο της United και όχι ο Φάσιο της Ρώμα. Δεν σταματάτε με τα μηνύματα. Εδώ τι λέει. Σε άλλη τέτοια εγώ λέει ο Ρομπίνιο λέει έχει 100. Πού έχει 100 ρε. Εδώ ο Ρομπίνιο έχει 100 συμμετοχές ρε. Πού έχει ρε εσύ, αφού σε αυτό που μου στέλνεις δεν είναι νούμερο να τον πελέχει. Α, πιο κάτω έχει σκόρ και έχει το Ρομπίνιο με πιο πολλές συμμετοχές. Παράξενο μου φαίνεται για το Ρομπίνιο. Τέλος πάντων. Εδώ. Ο άλλος τι μου στέλνει. Ο άλλος μου στέλνει. Ναι, τι έχει πάρει ένα UEFA με την Ίντερ. Θυμάμαι κιόλας με τη Λάτσιο στο τελικό στο Parc des Princes. Και ένα κυπελούχο λέει με την Μπάρτσα. Το φαινόμενο. Ναι. Λοιπόν, ναι, έχει πάρει με την Eindhoven. Πήρε ένα κύπελο Ολλανδία στο 96. Με την Μπάρσα πήρε ένα κύπελο Ισπανία στο 97. Ένα κύπελο κυπελούχο το 97. Και ένα Super Cup Ισπανία στο 96. Με την Ίντερ πήρε το UEFA το 98. Και με την Real πήρε δύο πρωταθλήματα. Ένα Intercontinental, ένα UEFA. Sorry, ένα Super Cup της UEFA και ένα Super Cup Ισπανίας και αρκετά πρωταθλήματα στη Βραζιλία, είτε με Cruzeiro είτε με Corinthians. Με τη Βραζιλία πήρε και Copa America, δύο Copa America και Παγκόσμια Κύπελα 2 το 94 και το 2002 και ένα κύπελο συνομοσπονδιών, αλλά του λείπει το Champions League, το οποίο λείπει φυσικά και από τον Μπουφόν. Και για να απαντήσω, ο Μπουφόν είναι ένας από τους τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει σε 5 Μουντιάλ. Μπουφόν, ο Καρμπαχάλ, ο Μεξικανός τερματοφύλακας και αυτός, και ο Λόντρα Ματέος. Είναι οι τρεις που έχουν παίξει σε 5 Μουντιάλ. Για το παράδοξο, και με αυτό να κλείσουμε, γιατί εμένα αν με αφήσετε μπορεί να μιλάω μέχρι να ξεκινήσει το Βραζιλία-Ελβετία. Το παράδοξο στην μετάδοση του απογευματινού αγώνα Μαρόκο-Ιράν είναι ότι στην μόνιμη ταπελίτσα επάνω στο δεξί μέρος της οθόνης, που έχει σε μόνιμη βάση τον χρόνο και το σκορ, έγραφε, που γράφει πάντα τα τρία πρώτα γράμματα της κάθε χώρας, έγραφε MAR, M-A-R, από το Μαρόκο, και για το Ιράν, I-R-N, Ιράν, αλλά όταν έβγαζε ανά μισάωρο και ανά τέταρτο το σκορ και τους, εντάξει, σκορ δεν είχε, μόνο στο φινάλε μπήκε γκολ, δεν έγραφε Μαρόκο, έγραφε Μορόκο, που εντάξει, είναι όντως στα λατινικά, Μορόκο είναι η χώρα, αλλά επάνω, στα τρία γράμματα, στο μόνιμο δηλαδή το ταμπελάκι, που είχε σκορ και χρόνο, έγραφε μαρ, όχι μορ. Και λέω γιατί ρε φίλε, αφού είναι Μορόκο στα λατινικά, γιατί βάζεις και πάνω μορ και βάζεις μαρ. Εντάξει, μου έκανε, αν πεις, είναι λίγο χαζούλικο το ερώτημα και ο προβληματισμός μου, αλλά μου έκανε εντύπωση. Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω και μοναδικός που το παρατήρησα. Λοιπόν, κλείνουμε. Γιατί ξεφεύγουμε σιγά σιγά, να ξύχει και παιχνίδια στην Ιρλανδία, να τα δώσουμε και αυτά. Τελικά αποτελέσματα στην Ιρλανδία, στην Πρέμιερ, Bray Wanderers Waterford 0-0, Cork City Bohemians 1-0, Derry City Dundalk 0-4, Limerick Shamrock Rovers 0-2, St. Patrick's Sligo Rovers 0-3. Κάτι άλλο σε εξέλιξη, τελικό από αμάν-αμάν πρωτάθλημα δεν υπάρχει. Υπενθυμίζουμε για το πιο πρόσφατο τελικό αποτέλεσμα της ημέρας στο Champions League, στο Mundial. Σου λέω, αρχίζω και ρετάρω, από την πολύ μπάλα είναι. Πορτογαλία-Ισπανία 3-3, ματσάρα με ανατροπή ή μη ανατροπή. Άσος ημίχρονο πήγε στο διπλό, αλλά έκατσε η μπίλια στο χ, η πρώτη ισοπαλία του Mundial. Με τον Ρονάλντο να κλέβει την δόξα τον Diego Costa, που πέτυχε 2 γκολ, καθώς ο Ρονάλντο πέτυχε hat-trick. Το 51ο της καριέρας του, παρακαλώ, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, ασύλληπτη επίδοση. Με την ευχή να δούμε και αύριο μια ανάλογη ματσάρα. Εντάξει, αύριο παίζει και ο Μέση, θα δούμε και Γκρισμάν, θα δούμε και άλλους παικταράδες, κάτι Μόντριτς, κάτι από εδώ από εκεί. Εντάξει, είπαμε, κουράγιο. Αύριο είναι η μοναδική μέρα του Μουντιάλ, μέχρι την λήξη του, όχι μέχρι τη λήξη του, sorry, μέχρι τις 25 Ιουνίου, που θα έχει 4 παιχνίδια. Γιατί μετά από Κυριακή ξαναπηγαίνουμε στα 3 παιχνίδια μέχρι τις 25 Ιουνίου. Όταν μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, πάλι θα έχουμε κάθε μέρα, μέχρι να τελειώσει η φάση της τρίτης αγωνιστικής,
Θα έχουμε 4 μάτς, ταυτόχρονα βέβαια, 2-2. Αλλά αύριο έχουμε 4 παιχνίδια. Το πανηγύρι ξεκινάει από τη 1 το μεσημέρι με το Γαλλία-Αυστραλία. Κάπου εδώ κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα το βραδάκι. Πρώτο αθώος που λένε, λίγο μετά τις 10. Είτε μόνοι μας, είτε μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο. Παραδίδουμε σκυτάλι σε Στέφανο Σωτηρόπουλο και Midnight Express και στο εξαιρετικό επιτελείο του. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.